Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης. Καλημέρα σας. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Κυρίες και κύριοι, τον ακούσατε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάντια σας? Όταν ο κύριος Λαφαζάνης δήλωσε ότι αν ο Τσίπρας είναι αριστερός, εγώ είμαι αστροναύτης. Έχετε αντιληφθεί τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα στην πατρίδα μας? Έπιασε κανένα τον κύριο Πρωθυπουργό να του πει: Αλέξη, κοίτα τι έκανες? Γνωρίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ποια είναι τα επίχειρα της προδοσίας? Ποια είναι τα επίχειρα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη στημένη εθνική καταστροφή με τη Συμφωνία των Πρεσπών? Έχει αντιληφθεί αυτός ο επικίνδυνος άνθρωπος, ο οποίος ήρθε στη θέση του Πρωθυπουργού με εντολές των ξένων για να εκτελέσει την αποστολή του διαμελισμού της Ελλάδος, ότι έχουν αρχίσει τα όργανα στα εθνικά μας θέματα? Δεν είδαμε καμία επίσημη διαμαρτυρία από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα μακεδονικής μειονότητος που έθεσε μια προδότρα Ελληνίδα δημοσιογράφος στο BBC πριν από μερικές μέρες. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το BBC είναι το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό πρακτορείο παγκοσμίως και επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμο. Αυτά για να μορφώνεστε εσείς όλοι που ψηφίσατε τον Τσίπρα. Ξεκίνησε μια εκστρατεία από τους γνωστούς ντόπιους προδότες που πάντα υπάρχουν όπου υπάρχει η λέξη Έλληνες, με σκοπό να παρουσιάζεται μια κραυγαλαία προπαγάνδα ότι στην πατρίδα μας υπάρχουν χιλιάδες καταπιεσμένοι Μακεδόνες, έτσι τους λένε, που ζουν άσχημα εδώ στη χώρα μας. Γιατί λούφαξε το Υπουργείο Εξωτερικών? Γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών απήντησε μέσω κύκλων του, δηλαδή μέσω της πρεσβείας εκεί στο Λονδίνο? Είναι δυνατόν να μην έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν όταν εχθές ο Κοντζιάς εκεί στους Δελφούς, που υπάρχει ένα συνέδριο, απεκάλεσε τα Σκόπια
σκέτο Μακεδονία. Ένας κλασικός και έμπιστος συνεργάτης του Τσίπρα που είχε το Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος με αυτά που λέει και αυτά που έκανε θεωρείται κατά την άποψή μου εθνικά πολιτικός προδότης. Μακεδονία τότε είχε 8 στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. Εμείς 8 στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. 11. Η Μακεδονία τότε είχε 8 στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. Απ' την άλλη πλευρά, πώς θα χαρακτηρίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε ότι θα σεβαστώ τη συμφωνία των Πρεσπών. Το όνομα της δημοσιογράφου, την οποία τη χαρακτηρίζουν ορισμένοι ανιστόρητοι ρεπόρτερ, είναι Μαργαρόνη. Άμα δείτε τη φάτσα σας, τη φάτσα της, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Δώσαμε μία απάντηση μέσω του πρέσβη στο Λονδίνο σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Μαργαρόνη περί καταπιεσμένης μακεδονικής μειονότητος. Αλλά οι εντυπώσεις οι οποίες αφήσανε οι δηλώσεις της Μαργαρόνη είναι πάρα πολύ ισχυρές. Και γι' αυτό θα δικαιολογήσω τον Λεβέντη, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τον κύριο Τσίπρα ως τσογλάνι τους. Του εκτσογλανισμού. Και μερικές φορές, κυρίες και κύριοι, οι φαρμακερές λέξεις που εκπέμπει από το στόμα του Βασίλη Σολεβέντη σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ότι οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν ως τσογλάνι τον Πρωθυπουργό και του υπόσχονται μεγαλεία. Ο Τσίπρας έκανε προδοσία βλακείας, είπε ο Λεβέντης. Του το είπα και εγώ μέσα στη Βουλή. Εξέφρασε τη δυσφορία του επειδή ο Πρωθυπουργός δεν του φέρθηκε ηθικά αλλά ανήθικα και ύπουλα. Ρε Λεβέντη, είναι δυνατόν ο Τσίπρας να φερθεί σε κανέναν ηθικά? Μόνο ύπουλα και ανήθικα φέρεται. Έχει ρίξει το σύμπαν. Αφού κάνει τη δουλειά, τώρα θα πετάξει το 70% των παλιών βουλευτών από το κόμμα του και θα βγάλει καινούριους. Προσπαθεί να προσετεριστεί το Πασόκ ή στελέχη του Πασόκ, δεν το βλέπετε? Ο άνθρωπος είναι μια περίπτωση η οποία έπεσε σαν κατάρα στην πατρίδα μας. Μια κατάρα όμως η οποία δεν έπεσε μόνη της, αλλά την φέρατε εσείς με την ψήφο που της δώσατε. Να την χαίρεστε και θα δείτε τι έχετε να πάθετε. Θυμάστε που σας είπα ότι μετά το Σεπτέμβριο η οικονομία θα μετατραπεί σε κόλαση? Η κόλαση είναι πρώτο πυλόν και τη βλέπετε όλοι σας. Εγώ τον είπα ξεβρακόστρα. Ξέρετε γιατί τον είπα ξεβρακόστρα? Γιατί αυτός, προκειμένου να μείνει ένα μήνα ακόμη, μπορεί να δώσει και την Ακρόπολη. Εγώ είμαι υπέρ του να μην δοθεί το Μακεδονία. Το θεωρώ προδοσία και έγκλημα. Ούτε σε σύνθετη ονομασία που θα μείνει. Ούτε σε σύνθετη. Τι σύνθετη? Εκείνο που θα μείνει είναι το Μακεδονία. Χθες, σε μία τηλεοπτική εκπομπή, άκουσα τον ευρωβουλευτή κύριο Χρυσόγωνο, ο οποίος τώρα είναι ανεξάρτητος αλλά εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι ο κύριο Τσίπρας πούλησε την Μακεδονία στη Συμφωνία των Πρεσπών, παίρνοντας σαν αντιπαροχή την μείωση των συντάξεων και την παράταση για ένα χρόνο, ή μάλλον το πάγωμα για ένα χρόνο της μείωσης του αφορολόγητου. Βάλτε το σε ένα χαρτάκι αυτό μέσα στην τσεπούλα σας. Για ένα χρόνο είναι μειωμένες οι συντάξεις. Για ένα χρόνο. Όλες αυτές οι οικονομικές παροχές είναι για ένα χρόνο. Και για αυτές τις οικονομικές παροχές, για να σας ζαλίσει
για να σας τυφλώσει, για να σας κοιμήσει, τι έκανε? Πούλησε τη Μακεδονία. Και κάθε μέρα από εδώ και πέρα θα βλέπετε εξελίξεις δραματικές. Είναι δυνατόν να ακούμε από το στόμα της κυρίας Γεροβασίλη ότι εκεί στην Πτολεμαϊδα που πήγε τις επετέθεσαν τάγματα εφόδου? Έχουνε μούτρα οι κομμουνιστέ, οι οποίοι έχουν γίνει δεξιότεροι του βασιλέως από τότε που εξελέγησαν στην κυβέρνηση, να μιλάνε για τάγματα εφόδου? Και μάλιστα μίλησε για τάγματα εφόδου που είναι εκτός της Χρυσής Αυγής. Δεν κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη Χρυσή Αυγή. Λέει ότι είναι άλλα από άλλες πολιτικές παρατάξεις αυτά τα τάγματα εφόδου. Το ότι αυτή η διαδικασία της άρσης των περικοπών στις συντάξεις είναι μια διαδικασία κοροϊδίας. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το μέτρο που τώρα δεν προωθείται ουσιαστικά δεν ανακουφίζει, για να χρησιμοποιήσω τη φράση που τους αρέσει, ότι παρέχουν όλοι τους ανακούφιση. Mm-hmm. Δεν ανακουφίζει τους πολίτες ούτε τους συνταξιούχους, διότι την ίδια ώρα που έρεται αυτό το μέτρο προωθούνται και συνεχίζουν τα υπόλοιπα αδυσόπιτα μέτρα. Είδατε τι ωραία τα λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Συγχρόνως, η ιστορία με τη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι υποσχέσεις του αέρα από το στόμα της κυρίας Αξιόγλου. Οι ξένοι προς το παρόν δεν τις δέχονται με τίποτα. Και από την άλλη μεριά, η προστασία της πρώτης κατοικίας μετατρέπεται μετά την τελευταία συμφωνία τραπεζών και κυβέρνησης που συμφωνούν και οι ξένοι σε μία πανολεθρία. Υπάρχουν ατέλειωτες παγίδες και κενά στη ρύθμιση σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο νόμος από εδώ και πέρα θα είναι το δίκαιο της τράπεζας. Θυμάστε που σας τα έλεγα. Χιλιάδες ιδιοκτήτες θα βρεθούν στον αέρα χωρίς να το καταλάβουν. Θυμάστε που σας τα έλεγα. Οι δανειολήπτες, οι οποίες δεν πρόλαβαν να λάβουν δικάσιμο για να υπαχθούν στο νέο καθεστώς, την πατάνε κανονικότατα και μπαίνουν στην ασύλληπτη, στην τεράστια καταιγίδα πληστηριασμών που έρχεται εντός λίγων ημερών. Και το κυριότερο, ξαναφέρνουμε το ασφαλιστικό σε ράγες βιωσιμότητας χωρίς να μειωθούν ούτε ένα ευρώ οι κύριες συντάξεις. Πολύ καλό! Ακούσατε καμία διαμαρτυρία, Ελληναράδες μου? Ελληναράδες μου, γι' αυτό δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Γιατί δεν αξίζεται το κόπο να ασχοληθούν μαζί σας άνθρωποι οι οποίοι έχουν ικανότητες. Αυτά που σας αξίζουν, αυτά παθαίνετε. Και ας ενοχλήσετε από τις αλήθειες που λέω, αλλά θα είστε ολισθημένοι στα ραδιόφωνα και θα τσακούτε τις αλήθειες. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Ακούσατε καμία διαμαρτυρία από ορισμένους πόντιους δισεκατομμυριούχους που ζουν στην Ελλάδα και πολλούς άλλους που ζουν σε όλη την πατρίδα? Ακούσατε καμία διαμαρτυρία από τον εισαχθέντα προδεκαετίας δισεκατομμυρίουχο κύριο Σαββίδη σχετικά με τις προκλήσεις του Ερντογκάν, ο οποίος είπε: «Κερασούντα, εσύ έριξες στη θάλασσα τις συμμορίες των ποντίων». Ο Ερντογκάν βρέθηκε στην Κερασούντα και φρόντισε να προκαλέσει ξανά τους Έλληνες, προσάπτοντας οξύτατους και βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον των ποντίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ερντογκάν έκανε λόγο αποκαλώντας τους πόντιους συμμορίες, τους οποίους τους φάξανε και τους ρίξανε στη θάλασσα. Ο Ερντογκάν προσπάθησε για ακόμα μια φορά να κάνει μια αναδρομή στη γνωστή μάχη της Κερασούντας,
που ήταν η απαρχή των τραγικών γεγονότων, τα οποία στιγμάτισαν με ατέλειωτες σφαγές την μετέπειτα πορεία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, με αποκορύφωμα την μικρασιατική καταστροφή και την ασύλληπτη σε αριθμούς σφαγή των ποντίων. Καμία διαμαρτυρία δεν άκουσα, όχι μόνο από τους ελληναράδες, αλλά και από την προδοτική ελληνική κυβέρνηση σε εξωτερικά θέματα. Basını bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı dedim kendinize saklayın. Ah, ah. Το μενού ήταν ανατολίτικο και βαρύ με λαχανοτολμάδες και αρνάκι. Παρόν στο δείπνο ήταν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αλλά και ο διεθνής μπασκετμπολίστας Κώστας Λούκας, ο οποίος εδώ και χρόνια παίζει με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσέ. Τι πήγε να κάνει ο Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, στη συνάντηση με τον Ερντογκάν? Τι πήγε να κάνει στο ανάκτορο της γάτας της πολιτικής που λέγεται Ερντογκάν, τον οποίον οι Αμερικάνοι ετοιμάζουν να τον ξαποστείλουν, διότι ενεργοποιούν παλαιούς Τούρκους πολιτικούς να ετοιμάσουν ένα κόμμα και να κατέβουν στις δημοτικές εκλογές? Τελείωσε για τους Αμερικάνους ο Ερντογκάν. Έρχεται ο Νταβούτογλου, κυρίες και κύριοι. Σημειώστε το σε ένα χαρτάκι. Απ' την άλλη μεριά, θα μπορούσαμε να δώσουμε στην πατρίδα μας τον τίτλο να μας κυβερνάνε αυτά τα πολιτικά κατασκευάσματα, βουλιάζοντας στα αδιέξοδα. Είναι δυνατόν να μην αναφέρω τη λέξη αδιέξοδα όταν διαπιστώνω ότι παίζονται ύποπτα παιχνίδια στη Μακεδονία? Θέλετε να σας πω ποιοι συμμετέχουν σε αυτά τα ύποπτα παιχνίδια? Μήπως θέλετε να μάθετε τι νος κάλυψη και από ποιους έχουν κάλυψη αυτοί οι οποίοι παίζουν αυτό το ωραίο παιχνίδι σχετικά με την προδοσία και το ξεπούλημα των εθνικών μας θεμάτων? Έχει σκεφτεί κανένας από εσάς ή κανένας από τους βλάκες των πολιτικών μας κυβερνούν ότι το παρασκήνιο πίσω από το περίεργο ρεπορτάζ του BBC που βγήκε από το στόμα Ελληνίδας της κυρίας Μαργαρόνη κρύβει πάρα πολλές ύποπτες εθνικές παραμέτρους? Γιατί αυτό το περίεργο ρεπορτάζ του BBC, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε μία περίεργη, μία πρωτοφανή, μία ύποπτη αμηχανία στην Αθήνα? Μία αμηχανία προσδίδει την απόλυτη πολιτική ανικανότητα που έχει η σημερινή κυβέρνηση να αμήνεται για τα εθνικά συμφέροντα, διότι τη μόνη ικανότητα που έχει είναι να ξεπουλάει τα εθνικά συμφέροντα. Εγώ όμως δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Τελειώσαν οι πανηγυρισμοί για τις πρέσπες. Τι κρύβεται πίσω από το ουράνιο τόξο, το οποίο τώρα τελευταία άρχισε να κουνάει περιέργως καλυπτόμενο την ουρίτσα του? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, το παρασκήνιο σκεπάζει την επίσκεψη ΖΑΕΦ που θα γίνει τον Απρίλιο και δεν γίνεται καμία ανακοίνωση σχετικά με την θεματολογία που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όταν θα φτάσουμε στο σημείο να δούμε να προσγειώνεται ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο στην Αθήνα, στον Ελευθέριο Βυζέλος, που να λέει Βόρεια Μακεδονία? Εκεί καταντήσαμε, όπως την αποκαλούσανε όλοι σε αυτό το συνέδριο που γίνεται κάτω στους Δελφούς, Βόρεια Μακεδονία. Μήπως το Βόρεια σε λίγο καιρό θα σβηστεί από το χάρτη και θα μείνει σχέτη Μακεδονία, και γι' αυτό το λόγο ο εθνικός προδοτικός καταστροφέας Σκοτζιάς, ο οποίος έπρεπε ήδη να βρίσκεται πρώτων δικαστικών πυλών, πρώτων πυλών της ποινικής δικαιοσύνης, απεκάλεσε τα Σκόπια σχέτη Μακεδονία. Για λίγο προβληματιστείτε, για λίγο προβληματιστείτε,
Για λίγο σκεφτείτε, για λίγο αντιδράστε και αφήστε τους καναπέδες που δημιουργούν μόνο κολάρες στο κορμί σας και παγώνουν το μυαλό σας. Η Αλβανία έχει 11. Η Μακεδονία τότε είχε 8 στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. Μακεδονία τότε είχε 8 στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. Έχετε αντιληφθεί, κυρίες και κύριοι, ότι η πολυδιαφημισμένη ηρωική περίοδος της εξόδου από τα μνημόνια ξεχάστηκε, έλαβε τέλος μετά τη σφαλιάρα που φάγαμε τις τρεις τελευταίες μέρες από τις Βρυξέλλες σχετικά με τη ρύθμιση της πρώτης κατοικίας και τις 120 δόσεις. Μήπως πρέπει να σας ενημερώσω εγώ από αυτό το ραδιόφωνο ότι επιστρέφουμε πάλι στα γνωστά λιμέρια των αξιολογήσεων, των συστάσεων, των εκβιασμών με κεφαλαία γράμματα, για να έχουμε ελπίδα να πάρουμε σαν ζητιάνοι οικονομικοί που είμαστε τη δόση μας. Να μείνεις σε Ζαντήρι. Να μείνεις εσύ σε Ζαντήρι, ρε χαβαλέ. Άντε αρκετά μας άπριξες. Αν έχεις την απέτηση ο ελληνικός λαός Τσίπρα να σέβεται τους θεσμούς, ο ελληνικός λαός έχει την απέτηση από σένα να σέβεσαι αυτούς οι οποίοι κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Το Σύνταγμα δεν λέει μόνο σεβασμός στους θεσμούς. Το Σύνταγμα λέει σεβασμός και στο λαό. Τι έγινε με το success story το οποίο μας παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας και πόνταραν στα πάντα, επειδή θέλανε να επισκιάσουν κατά αυτόν τον τρόπο το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Success story, success story, success story. Λοιπόν, το success story το οποίο ήταν ανακάλυψη του κυρίου Σαμαρά και πήγε να το εφαρμόσει ο κύριος Τσίπρας, κατέρευσε με πάταγο. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αντιληφθείτε ότι μπορεί να είναι τραγελαφικό, μπορεί να είναι τραγικό, μπορεί να είναι δραματικό, αλλά σίγουρα είναι εθνικά προδοτικό. Πρέπει να αντιληφθείτε, παραλαμβάνω, ότι η Μακεδονία παραδόθηκε μόνο για οικονομικά ανταλλάγματα. Πολλά τα λεφτά. Αλλά αρχίζω να αντιλαμβάνομαι και πρέπει να το αντιληφθείτε κι εσείς ότι τα κοράκια των Βρυξελών, αφού εξασφάλισαν την παράδοση της Μακεδονίας, άφησαν στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενο ένα παιδάκι το οποίο δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, το λένε Τσίπρα, και εσείς τα άβουλα και άπειρα παιδάκια τον κάνατε πρωθυπουργό. Είμαι περίπου 5 χρονών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία το μεγάλο παλούκι των ευρωεκλογών. Γι' αυτό άρχισαν να μαζεύουν τα λουριά στα δικά τους παιδιά που τους έκαναν όλα τα θελήματα, επειδή αντιλαμβάνονται ότι τα παιδάκια αυτά τύπου Τσίπρα στις ευρωεκλογές θα υποστούν μια πρωτοφανή συντριβή. Ή μήπως όλοι περιμένουν τις αποφάσεις των Βρυξελών τον επόμενο μήνα για να δει τότε ο Τσίπρας πόσο σανό θα μας δώσουν για να μπορέσουν να μοιράσουν οι κομμουνιστές που μας κυβερνούν κάποιο πιατάκι φαΐ στους ψηφοφόρους για να τους κοροϊδέψουν και να τους κλέψουν την ψήφο για ακόμα μια φορά. Τζάμπα πήγε η Μακεδονία. Όλοι βλέπετε ότι ο εξευθυρισμός του Τσίπρα και της παρέας του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Εκεί που με τα βαΐων και κλάδων περηφανευόταν ο Τσίπρας ότι διαθέτει ισχυρό ατού στο θέμα της οικονομίας, ήρθαν τα κοράκια και του έκοψαν το βήχα. Εν ολίγης του είπαν, λεβέτη μου,
Εάν δεν σταματήσεις τις προεκλογικές παροχολογίες και δεν συνεχίσεις τις μεταρρυθμίσεις που εν ώψη εκλογών παραπέφτει σκαλέδες, τότε θα ξεχάσεις τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου που πρέπει να πάρει η Ελλάδα από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων. Το τζάμπα πέθανε. Το κατάλαβες κι εσύ. Αλλά αυτό το έλεγε στο 14, τώρα λες άλλα. Γιατί είμαι τζάμπα μάγκας. Ότι είσαι τζάμπα μάγκας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μήπως κυρίες και κύριοι, οι Ευρωπαίοι, και πάμε σε διαφημίσεις, έτριψε στη μούρη την υποτιθέμενη συσάχθεια και την ισχνή ελεημοσύνη που κραδένουν επειδή κυνηγάει ψυχαλάκια η σημερινή κυβέρνηση. Ισχνή ελεημοσύνη θα σας δώσουν για να σας πάρουν την ψήφο. Γι' αυτό θα κάτσετε και θα περιμένετε μέχρι νεωτέρας διαταγής. Και η νεότερη διαταγή είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές του Μητσοτάκης, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Αυτό το λέει η εκπομπή Παρέμβαση και ο Κώστας Παπαζαφυρίου. Διαφημίσεις και τρέχουμε. Ληστηριασμούς πρώτης κατοικίας αυτή, συσάχθεια λέμε. Του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε σήμερα ομοφόνος να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Κυριακή, την απεύθυνση ενός πλατιού καλέσματος. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, την απεύθυνση ενός πλατιού καλέσματος. Για πάρτε ένα χαρτί και γράφτε το. Εγώ ίσως είμαι αμόρφωτος. Οι μορφωμένοι να με τηλεφωνήσουν, την απεύθυνση ενός πλατιού καλέσματος. Γράψτε το σε ένα χαρτάκι. Γι' αυτό φαίνεται ότι και η κομενάρα η Πάμελ Άντερσον έδωσε χιλόπιτα στον Αλέξη και δήλωσε, fake news. Και δήλωσε ότι είναι φαν του Γιάννη Βαρουφάκη. Δεν τον γουστάρει τον πρωθυπουργό η Πάμελ Άντερσον, τον Βαρουφάκη γουστάρει. Put its islands up for sale to save economy. Όσον αφορά πάρα πολλά μηνύματα που μου ήρθαν αυτή τη στιγμή σχετικά με την καταδίκη κάποιου στελέχους Νέας Δημοκρατίας Νίκου Γεωργιάδη, επειδή καταδικάστηκε για ασέλγια σε ένα 15χρονο αγοράκι, εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοιες μπούρδες, αλλά θα δώσω μια συμβουλή στον κύριο Μητσοτάκη να βάλει μυαλό, γιατί δεν τα πάει καλά τα πράγματα. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να είναι αρχηγός Νέας Δημοκρατίας και εν δυνάμει πρωθυπουργός, όταν ειλικρινά εγώ προσωπικά που έχω κάποια εμπειρία από θέματα της αρμοδιότητός του, τον βλέπω και γελάω. Είναι δυνατόν κυρίες και κύριοι χθες στους Δελφούς να μιλούσε αγγλικά? Στην Ελλάδα μιλούσε αγγλικά για να τον ακούν οι σύνεδροι? Δεν μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα μεταφραστικό team να βάλουν ακουστικά στα αυτιά τους όλοι και να μιλάει την ελληνική γλώσσα ο πρωθυπουργός της Ελλάδος και να γίνεται η μετάφραση από τους μεταφραστές? Είδατε ποτέ τον Ερντογκάν να μιλάει άλλη γλώσσα εκτός από τα τουρκικά? Είδατε ποτέ τον Πούτιν να μιλάει άλλη γλώσσα εκτός από τα ρωσικά? Είδατε ποτέ τον Κινέζο ηγέτη ή τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο που συναντήθηκε προθέσει με τον Τραμπ να μιλάει άλλη γλώσσα εδώ εκτός από τη γλώσσα της πατρίδος του? Τι θέλουν να παραστήσουν όλα αυτά τα πολιτικά κατασκευάσματα τα οποία εκπροσωπούν αυτό το μέτριο κατασκεύασμα που λέγεται ελληνικός λαός? Γι' αυτό και τους διαλέγετε. Όταν βλέπω τον Τσίπρα
να μιλάει σαν κόρακα στα εγγλέζικα. Κρα, 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 κρα. Να έχει διερμηνέα και να μιλάει την ελληνική γλώσσα. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή εκτός από την καρατόμηση της χώρας που είναι προγραμματισμένη στο μέλλον, πάνε να καταργήσουν και την ελληνική γλώσσα. Tax rates on profits, capital and large fortune fell in taxation of capital. Actually, ακούστε ρε παιδιά, ακούστε. Demolished. Ακούστε εδώ, ακούστε. Furthermore, όπως Θεούλη μου γλυκέ. From 1997 όπο κατάντια to 2007 in order πέτα τον. Intimidate the people. Αυτή τη λέξη που είπε η Νοτοπούλου τη γνωρίζετε? Πάρτε ένα χαρτί και γράψτε. Επανανοματοδοτήσουμε. Θα επανανοματοδοτήσουμε την πολιτική για να κάνουμε τους νέους να πιστέψουν. Η Νοτοπούλου γράψε, αν ξεπεράσει το 7%, λάτε με τηλεγραφήσετε. Γράψτε το από τώρα. Πριν από λίγους μήνες που ανέλαβα το ΕΜΑΤ, είχα να αντιμετωπίσω μια μεγάλη πρόκληση. Να γίνονται πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μικρό ορίζοντα χρονικό που έγινε ακόμα μικρότερος, για να παλέψουμε μαζί για μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχετε αντιληφθεί ότι τζάμπα πήγε η Μακεδονία. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται ο εξευθυλισμός του Τσίπρα και της παρέας του. Εκεί που με τα βαΐων και κλάδων το παλικάρι αυτό επιρεφανευόταν για το ισχυρό ατού της οικονομίας, ήρθαν τα κοράκια των Βρυξελών και του έκοψαν με μια οικονομική σφαλιάρα το βήχα. Οικονομία ανακάμπτει. Περιμένουμε λοιπόν από τους απεικιοκράτες, οι οποίοι εξασφάλισαν την παράδοση της Μακεδονίας, τι άλλο θα κάνουν για να εκμεταλλευτούν τον Τσίπρα, ο οποίος πιάστηκε κότσος στην κυριολεξία από τους Ευρωπαίους. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την ανάσταση της οικονομίας. Τι του έμεινε να ξεπουλήσει του Πρωθυπουργού αυτή τη φορά για να σκαλοπιάσει, μπας και πάρει τη δόση? Μήπως υπάρχει πρόγραμμα για την Κύπρο, τη Θράκη, το Αιγαίο? Φανταστείτε να μην είχαμε βγει και από τα μνημόνια, όπως λέει. Και αρχίσε λίγο να λέει άλλη μια επιτυχία της πρώτης φοράς αριστερά. Εγώ θα του πω από αυτό το μικρόφωνο και εις ανώτερα σύντροφε, άντε να δούμε τι θα κάνεις τώρα με αυτή την τόσο πλατιά απεύθυνση. Άκου απεύθυνση. Το φίλον εταίρων. Το μονουμέντο εν ομενάζ ο αμόρ. Κονστρουίτο εν 1940. Μήπως όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και επίχειρα της προδοσίας? Μήπως όλοι σας αντιλαμβάνεστε ότι αντί να καταλαγιάσει η οργή για το ξεπούλημα της Μακεδονίας, όπως ανέμεναν οι κυβερνώντες συνεχώς, η οργή εντείνεται? Μήπως τα παλικάρια, τα οποία είναι δόλια παλικάρια, νόμιζαν ότι με τα διάφορα τερτύπια κοροϊδίας των Ελλήνων θα ξεχαστεί η προδοσία? Εγώ του λέω από αυτό το μικρόφωνο, κούνια που σας κούναγε. Και σας πληροφορώ ότι θα υποστείτε μέχρι τέλους τα επίχειρα της προδοσίας. Επίχειρα τα οποία δημιουργήθηκαν επειδή δώσατε σαν αντιπαροχή, λες και ήταν οικόπεδο, το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς για να πάρετε ορισμένα οικονομικά χαρτζηλίκια για να παραμείνετε λίγο παραπάνω στην εξουσία.
χωρίς τα απαιτούμενα έργα υποδομής, χωρίς αναπτυξιακό σχεδιασμό, χωρίς παραγωγικές επενδύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα τείχος προστασίας από τις καταστροφικές συνέπειες της κρίσης. Την ακούσατε την Ελευθερίτσα? Ελευθερίτσα μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Τι μισθό παίρνεις τώρα που μας έγινες υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Ελευθερίτσα μου? Είσαι η μοναδική της παρέας από το καφενείο τα πίνατε ρετσίνες που δεν έγινες υφυπουργός. Για πάρα πολλά χρόνια η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία... Βρε την Ελευθερίτσα μας! Βρε την Ελευθερίτσα μας! Για Βόρεια Ελλάδα τι είπε η Ελευθερίτσα? Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη αφέθηκαν στη τύχη τους, αφέθηκαν να μαραζώσουν. Και ήρθες εσύ να τις σώσεις, αν δεν πήγαινε σπίτι σου, κορίτσι μου. Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη, αν δεν πάνε σπίτι σου, κορίτσι μου, που κάθεσαι στο ιστορικό Υπουργείο Βόρειο Ελλάδος. Ένα κτίριο που το τίμησαν πολιτικές προσωπικότητες. Αν δεν πάνε σπίτι σου, αρκετά. Ποιο σε ψήφισε εσένα και έγινε υπουργό? Τι γιουχάισμα ήταν αυτό που έφαγε, η Γιώργο Βασίλη στην Τολεμαϊδα? Από την άλλη πλευρά με πληροφορήσανε ότι όλα τα στελέχη του τμήματος ασφάλειας στη Δράμα τους βάλαν στην καραντίνα γιατί δεν προστάτευσαν όπως έπρεπε τον αγγλοεκπαιδευμένο κομμουνιστή που το παίζει υπουργός οικονομικών, κύριο Τσακαλώτα. Τι φωνάζανε στην Πτολεμαϊδα? Η Μακεδονία είναι ελληνική, φωνάζανε. Γερά γερά στα χνάρια του Μελά φωνάζανε. Χαρακτήριζαν ως προδότη τον πρωθυπουργό εκεί στην Πτολεμαϊδα. Κατέστησα σαφές ότι το ξεπούλι μας Μακεδονίας δεν πρόκειται να ξεχαστεί εύκολα. Βεβαίως, για να προστατευτεί η Γεροβασίλη, τα ΜΑΤ βάλαν μια τεράστια σπίδα και το ξύλο έπεφτε σύννεφο. Μπράβο, μπράβο στην αστυνομία. Δεν φτάνει λοιπόν που μίκριναν την Ελλάδα με την επέσχυτη συμφωνία, οδηγούν και σε σύγκρουση το λαό με τα σώματα ασφαλείας. Σώματα ασφαλείας τα οποία, από ό,τι ξέρω εγώ, υποτίθεται, γι' αυτό λέγονται και σώματα ασφαλείας, ότι υπάρχουν για να μας προστατεύουν. Βέβαια, Γιώργο Βασίλη είπε το γνωστό παραμύθι ότι αυτοί που διαμαρτύρονται είναι ακραίοι, είναι τάγματα εφόδου, απειλεί τη δημοκρατία, μια δημοκρατία που την έχουν καταργήσει αυτοί, πως πάμε, και χίλιες δυο άλλες βλακίες. Να έχει υπόψη όμως η κυρία Γιώργο Βασίλη και τα λοιπά παλικάρια που καταστρέφουν κυβερνώντας την Ελλάδα ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που πάντα τρώγεται κρύο. Σε κάθε περίπτωση, σας εύχομαι εντός εισαγωγικών καλή επιτυχία στις απέλπιδες προσπάθειες που κάνετε για να φημώσετε τον πατριωτισμό των Ελλήνων και σας πληροφορώ ότι όσο απέλπιδες, όσο εντονότητα και να έχουν οι απέλπιδες προσπάθειές σας, ο πατριωτισμός των Ελλήνων διευρύνεται και θα είναι εντονότατος. Πολύ φοβούμαστε, κυρίες και κύριοι, όμως, πως όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, τόσο θα αυξάνεται η απέχθεια απέναντι σε αυτούς οι οποίοι με εθνομηδενιστικές μεθόδους προσπάθησαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα εκτελώντας εντολές για την εθνική καταστροφή τους. Γι' αυτό και στη Βόρεια Ελλάδα θα πάρουν ποσοστά τα οποία θα τα βλέπουν μόνο με μεγενθητικό φακό. Δυστυχώς, τα συντρόφια πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική μειοδοσία οδηγεί αυτομάτως στα πολιτικά τάρταρα και δεν επισκιάζεται μέσω οικονομικών ανταλλαγμάτων. Τα αποτελέσματα των εκλογών, αγαπητέ Τσίπρα, λία συντόμως θα επιβεβαιώσουν την εκπομπή παρέμβαση και εμένα προσωπικά. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Φυσκάλψε. Απ' την άλλη πλευρά, γνωρίζετε ότι η οικονομία βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω παροχών. 1, 2, 3, 4.
Γι' αυτό λόγο αδιαφορεί η κυβέρνηση. Στα καμπανάκια που χτυπάει η κομισιόν. Για ποιο λόγο δεν ενημερώνεται ο ελληνικός λαός για τις ατέλειωτες κίτρινες κάρτες που βγάζουν οι Ευρωπαίοι, κάρτες τις οποίες γυρίζει η ελληνική κυβέρνηση την πλάτη, γιατί δεν θέλει να μαθευτεί αυτό το πράγμα από τους Έλληνες. Μήπως, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, έχεις δαλκά μόνο για τις εκλογές? Γιατί αδιαφορείς για την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να προδίδεις τις αντίστοιχες παραγράφους του Συντάγματος? Μήπως επειδή η αδιαφορία και το ψέμα είναι η μοναδική ειδικότητα που διαθέτεις? Βασίζεσαι στο μαξιλάρι των μερικών δισεκατομμυρίων που σου ζώσανε, δισεκατομμύρια τα οποία τα εξασφάλισες με τα ματωμένα πλεονάσματα, φοροπίνοντας το αίμα των Ελλήνων και δημιουργώντας ένα λαό ο οποίος σε ποσοστό 80% κινείται στο πρωτοφανές για την Ευρώπη ποσοστό 80% καθεστώς φτώχειας. Έχεις κάνει επάγγελμα της προσλήψης. Έχεις κάνει επάγγελμα την ελληνοποίηση μεταναστών. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Ελληνοποιούν μετανάστες. Αυτό που έκανε ο Τσοχατζόπουλος. Η μεγάλη κομπίνα που ετοιμάζεις για αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Μητσοτάκη και την παρέα του. Σε πληροφορώ όμως ότι αν τολμήσεις να το κάνεις, τότε της φυλακής τα σίδερα είναι για τους προδότες. Όλα τα λαμόγια στη φυλακή Αντάμα. Συχαίνομαι, κυρίες και κύριοι. Συχαίνομαι, παραλαμβάνω. Οποιονδήποτε ασχολείται με την πολιτική, οποιοδήποτε πάει να ασχοληθεί με την πολιτική και δεν τον ενδιαφέρει να κυβερνήσει με τιμιότητα την πατρίδα, δεν τον ενδιαφέρει να προσφέρει στη χώρα, τον ενδιαφέρει όμως πως να μετατρέψει την εξουσία που θα του δώσετε σε αρπακόλα. Τίποτε στην Ελλάδα δεν είναι λειτουργικό. Υπάρχει ένα χάλι που αφιβάλλω αν υπάρχει ελπίδα να διορθωθεί αν δεν περάσουν 50 χρόνια. Διοπλιστείτε με τεράστια αποθέματα υπομονής. Τα χειρότερα βρίσκονται μπροστά σας. Έρχεται το περιουσιολόγιο. Έρχεται η διασταύρωση του ε9. Έρχεται ειδικός φόρος στην περιουσία που έχετε. Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της κρίσης εντός εισαγωγικών που δημιούργησαν τρεις καταστροφικές κυβερνήσεις του Παπανδρέου, του Σαμαρά και του Τσίπρα να έχουν εξαφανιστεί επιχειρήσεις Κολοσσί. Απολύτως! Πρόσφατα έκλεισε η Ραξεύσκη. Έβαλε λουκέτο η Χαλιβουργική. Κύκλωσε η Φαντουργία. Η Νεοσέτ. Η Αγνό. Τα Μάρκετ Αρβανίτη. Η Σπάιντερ. Η Ηλεκτρονική Αθηνών. Και δεκάδες άλλες κολοσσίες επιχειρήσεις
οι οποίες άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες άνεργους, οι περισσότεροι εκ των οποίων πεινάνε και οι υπόλοιποι βγάζουν το ψωμί τους μόνο με υποαπασχόληση. Έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε. Όλοι λερωμένοι σε αυτόν τον τόπο. Στην αρχαία Ρώμη, όταν σφαζότανε στις αρένες, υπήρχε το σύνθημα από τους τύραννους αυτοκράτορες: άρτος και θεάματα. Στη σύγχρονη Ελλάδα ο Τσίπρας άρτο δεν έχει να δώσει στο λαό, διότι μόνο το φόρο κλέβει. Το μόνο που δίνει είναι θεάματα. Άλλωστε με την επιχείρηση θεάματα σας δούλεψε και πήρε την εξουσία. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, λοιπόν, ένας παραγωγός, πληρώνει 243% περισσότερο φόρο από ό,τι πληρώνει ένας βουλευτής. Και η επιχείρηση θεάματα αρχίζει ξεκινώντας από τη δικαιοσύνη, η οποία εμφανίζει το θέμα του Κελπνό. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας Σαλμάς καλείται από τη δικαιοσύνη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έχει πρόβλημα με την Οβάρτης, από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες. Και ο Τσουκάτος ήδη λαλάει, και παρά το γεγονός ότι λαλάει, ο Σιμίτης ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Το μόνο κανάλι από τα τηλεοπτικά κανάλια του Αθηναϊκού κράτους που πλένουνε με τον τρόπο τους το μυαλό των Ελλήνων, το μόνο κανάλι, επαναλαμβάνω, που δίνει στις δημοσκοπήσεις μικρή διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κανάλι Open του εισαγόμενου εκρωσίας δισεκατομμυριούχου που δεν ξέρουμε πού τάγα τα δισεκατομμύρια, κυρίου Σαββίδη. Ο Τσίπρας είναι αδίστακτος. Η επιχείρηση αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος βρίσκεται πρώτο πυλόν. Η μόνη λύση κρύβεται στις παλάμες των χεριών του ελληνικού λαού. Η μόνη λύση είναι να επέλθει μια πολιτική συντριβή για να επανέλθει στο 3% και να πάει στο σπίτι του. Θα επιχειρήσει με διάφορα τερτύπια να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, αλλά και να πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, πάλι θα στήσει καταστάσεις ενεργοποιώντας τις συνιστώσεις, με αποτέλεσμα λίγα συντόμως το 2006 να ξαναγίνουν εκλογές. Θα τους λιώσω. Όταν την Παρασκευή είδα την ομιλία του, αισθάνθηκα αυτό ακριβώς που είχα αισθανθεί το 2000 όταν άκουσα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εγώ θέλω έναν τέτοιο πρόεδρο. Όταν άκουγα τον κύριο Τσίπρα, ήμουν έτοιμος να χειροκροτήσω. Αυτά τα είπε ο κύριος Σαββίδης, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ξανακούστε τον. Όταν την Παρασκευή είδα την ομιλία του, αισθάνθηκα αυτό ακριβώς που είχα αισθανθεί το 2000 όταν άκουσα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εγώ θέλω έναν τέτοιο πρόεδρο. Όταν άκουγα τον κύριο Τσίπρα, ήμουν έτοιμος να χειροκροτήσω. Ο κύριος Σαββίδης συγκρίνει το Τσιπράκι με τον Μέγα Πούτιν. Άλλωστε, ο κύριος Σαββίδης στη λίστα των δισεκατομμυριούχων δεν είναι στην ελληνική λίστα, είναι στη ρωσική λίστα δισεκατομμυριούχων. Για θυμάστε λίγο, θυμηθείτε λίγο την Περιστέρα, την Αξιόγλου, την Οτοπούλου και διάφορες άλλες που το παίζανε παραστάτριες και αντί ρούχα φορούσανε τσουβάλια. Τώρα, τις είδατε τώρα πως ντύνονται. Μέσα στη χλίδα ντύνονται οι πρώην κομμουνίστριες. Τώρα έχουν γίνει καπιταλίστριες. В Крыму могилы русских солдат. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην τηλεόραση Βεργίνα και στον κύριο Καλόγυρο.
Αυτό το παιχνίδι που παίζει κατηγορώντας συνεχώς τον κύριο Μητσοτάκη δεν χαμπαριάζει τα μυαλά των Ελλήνων τηλεθεατών σου, γιατί βλέπουμε ότι προσπαθείς να υποτιμάς τον Μητσοτάκη και τις ικανότητες του και να ρίχνεις μπηχτές για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι κουμπάρος σου. Απ' την άλλη μεριά, να στείλω ένα μήνυμα επίσης στον κύριο Καλόγυρο. Περιμένουμε ακόμα να μας αναλύσει με τους ειδικούς αναλυτές που έχει τα τραπεζικά θέματα και μάλιστα να μας πει ορισμένα πράγματα για την Τράπεζα Πειραιός, και πρέπει να του δώσω μια πληροφορία, δεν έχει ενημερωθεί, ότι το χρηματιστήριο ανεβαίνει, ξεπέρασε τις 700 μονάδες και η Τράπεζα Πειραιός μέσα σε 5 μέρες πήρε 140% αύξηση στην τιμή μετοχής. Αυτό το πράγμα για να διαπιστώσουμε τι ρόλο παίζουν ορισμένα κανάλια, τα οποία νομίζουν ότι ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά παίζουν το παιχνίδι των συγγενών. Κουμπαριά με τον κύριο Γεωργιάδη ο κύριος Καλόγυρος, το Γεωργιάδη υποστηρίζει. Αν δεν απατώμε όμως, ο Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Επομένως τι κάνουμε, κουρεύουμε την καρέκλα του κυρίου Μητσοτάκη, διαφημισούλες για να προβληματιστείτε λίγο και επανερχόμαστε. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Συνεχίζουμε. Ποπό μηνύματα από Ασία, Νότιο Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες, ευχαριστώ που ξενυχτάτε. Σκανδιναβία, όλη η Ευρώπη, Δουβλίνο, Λονδίνο, Μάντσεστερ και βεβαίως από την Ελλάδα. Ένα μήνυμα λέει: καλημέρα και αγαπητέ Παπαζαφυρίου. Μην τρέπεσαι, ενημέρωσε τους ακροατές ότι σήμερα η Μούντις αναβάθμισε την ελληνική οικονομία κατά 2 βαθμίδες, Ξάνθη. Όχι κατά 2 βαθμίδες, κατά 2 μονάδες. Και η αναβάθμιση της Μούντις είναι γνωστή εδώ και μερικές μέρες, όπως έχει κάνει και η Fitch. Αυτό δεν πάει να πει ότι αναβαθμίστηκε η ελληνική οικονομία κατά 2 βαθμίδες για να μαθαίνεις, γιατί θα πάρουμε ένα δεκαετές δάνειο και για να στηριχτεί το επιτόκιο 3,90 μας δώσανε μια τυπική αναβάθμιση. Το 3,90 όμως επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο που θα δανειστούμε, φίλε μου, είναι τοχογλυφικό επιτόκιο, για να μαθαίνεις και λίγο. Δεν διαβάζεις εφημερίδα, πρώτα θα ξέρεις τι είναι η αναβάθμιση και μετά θα μιλάς. Πάμε παρακάτω. Να πω επίσης, λέει, ότι ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν του αρέσει η συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αν εκλεγεί πρωθυπουργός θα τη σεβαστεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, το δήλωσε αυτό, θα τη σεβαστεί. Οπότε όλα αυτά που έλεγε ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις για να την ακυρώσει είναι παραμύθια. Να πείτε επίσης, λέει, ότι του Μητσοτάκη δεν του αρέσει η συμφωνία, το είδαμε αυτό 2 φορές είδε αυτό. Έχω τα προσόντα. Ναι, τρέχουν τα μπατζάκια στα προσόντα. Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιβλίο. Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον φίλο μου τον Παύλο που λέει: έχουν γίνει ποτέ προληπτικές συλλήψεις? Ξέρετε ότι στην Πτολεμαϊδα γίνανε προληπτικές συλλήψεις. Αυτά δεν γινόταν ούτε επί Χούντα. Ούτε ο Μαδούρο τα κάνει αυτά. Προληπτικές συλλήψεις. Δηλαδή συλλάβανε κόσμο προληπτικά. Μυστήριο πράγμα. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Συλλάβανε κόσμο προληπτικά. Σήμερα θα πάει και ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, στο Λαγκαδά για να εγκαινιάσει ένα πάρκο το οποίο λέγεται Θεματικό. Και μάλιστα τα εγκαίνια ήταν να γίνουν η ώρα 11. Να με πάρουν από το Λαγκαδά να με ενημερώσουν, αλλά θα γίνουν η ώρα 3. Και από ό,τι μαθαίνω, η μισή αστυνομία της Βορείου Ελλάδος είναι εκεί. Ανεπιθύμητο! 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 Και συγχρόνως μου στέλνουν ένα μήνυμα ένας φίλος μου δημοσκόπος από το Μάντσεστερ, το οποίο λέει: κύριε Κώστα, τα στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ παγώνουν το Μέγαρο Μαξίμου. Το 45% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της συμφωνίας των Πρεσπών.
Επομένως, γιατί παρεξηγείται η κυβέρνηση από ό,τι με ενημερώνουνε και τα έχουνε μαζί μου όταν λέω ότι υπάρχει μια τεράστια δημοσκοπική βουτιά, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας παρατηρείται από τη Λάρισα και πάνω. Από τη Λάρισα και πάνω ο Τσίπρας θα πάρει αστρονομικά τηλεσκόπια για να διακρίνει τα εξευτελιστικά ποσοστά που θα του δώσει ο λαός της Βορείου Ελλάδος. Άρα λοιπόν το δίλημα ήταν πολιτικό κόστος ή εθνικό συμφέρον. Κάθε μέρα επαναλαμβάνω, γίνεται όλο και πιο αισθητή η κατάρρευση των ποσοστών της σημερινής κυβέρνησης. Ενώ η συμφωνία των Πρεσπών και οι απειλές στην οικονομία, επαναλαμβάνω, παρά τις αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων, αυτό είναι μήνυμα για το φιλαράκι από την Ξάνθη που μας μίλησε για τη Μούντις, γιατί πρέπει να σας δίνουμε και μαθήματα οικονομίας. Επαναλαμβάνω, οι απειλές στην οικονομία, παρά την αναβάθμιση των διεθνών οίκων, αποτελούν ισχυρότατα αγκάθια για την ελληνική κυβέρνηση. Αγαπητέ μου φίλε, και αναμορφώνεσαι και σε Ξάνθη, όταν αναβαθμίζεται η οικονομία μερικές μέρες πριν εγκριθεί το δάνειο που θα πάρουμε περίπου 5 δισεκατομμύρια από διάφορους οίκους του εξωτερικού, για να δοθεί το τοκογλυφικό επιτόκιο, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Η οικονομία είναι κλίμα. Πώς είναι το κλίμα του καιρού που ανάλογα με το κρύο, τη ζέστη και τα λοιπά φοράς και τα ρούχα σου, τέτοια ρούχα σε φοράνε όταν έρχεται η ώρα να δανειστείς. Το κλίμα λοιπόν τώρα λέει, θέλετε λεφτά, βεβαίως, με 3,9% πάρτε τα δισεκατομμύρια, όταν η Πορτογαλία δανείζεται με 0,5%. Καταλάβατε, όταν η Ιαπωνία δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο, με μείον τα 100 δανείζεται και έχει 9,3 εκατομμύρια εξωτερικό χρέος. Άμα δεν ξέρετε, δεν θα μιλάτε. Αυτό είναι το κουσούρι σε αυτή τη χώρα, ότι όλοι νομίζουν τα ξέρουν όλα. Η οικονομία είναι πολύ απλή, εάν τη δεις με σωστό μάτι, και πάρα πολύ δυσεπίλητη αν τη δεις με αλήθωρο μάτι. Γι' αυτό στείλε μήνυμα, αλλά όχι μπούρδες σε κάθαρα πράγματα. Αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Μου είχε στείλει ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Νασιούλας, ο υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος έλεγε ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο, που μας φόρεσε το μνημόνιο, διορίστηκε μετά διευθυντής στα κεντρικά γραφεία της Goldman Sachs στο Παρίσι. Πολλά τα λεφτά. Αφού λοιπόν ο Μπαρόζο μας τον έβαλε βαθιά, ξέρετε πού, υπό μορφή μνημονίου μας τον έβαλε, όχι τίποτα άλλο για να μην παρεξηγηθούμε, του είπανε μπράβο παιδί μου, μας έφερε στο φρούτο που λέγεται Ελλάδα για να οικονομήσουμε, πήρε τώρα διευθυντής στα κεντρικά γραφεία της Goldman Sachs στο Παρίσι. Το γενετήσιο σου όργανο και την υπογραφή σου πρέπει να προσέξεις που το βάζεις. Αναμφίβολα. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια αυτά που άκουσα προχθές σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ότι ο Σόρος έδωσε χρήματα υπό μορφή βοήθειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Αθηναίο, δηλαδή στον κύριο Μπουτάρη και στον κύριο Καμίνη. Κάποιος Σαρής ήταν καλεσμένος σε μια εκπομπή, ο οποίος είπε ότι ναι, ο κύριος Σόρος έδωσε χρήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Είναι δυνατόν να οδηγάς αυτή την πόλη και να χοροπηδάς συνέχεια? Εδώ μέση δεν είχα, μέση απέκτησα. Χοροπηδάει το αυτοκίνητο, αφέρα τα κουβέρτα. Απ' την άλλη μεριά, να στείλω ένα μήνυμα στον διοικητή του νοσοκομείου Κιλκής, ο οποίος έκανε δηλώσεις και είπε ότι φταίνει οι προηγούμενοι για τα προβλήματα που έχει το νοσοκομείο Κιλκής. Το νοσοκομείο Κιλκής, πρέπει να πω, ότι έχει από τις αρτιότερες ορθοπαιδικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Αλλά έχει πολλά προβλήματα. Γι' αυτά φταίνε οι προηγούμενοι υποδιοικητής, ο σημερινός του νοσοκομείου Κιλκής, που διορίστηκε από σημερινή κυβέρνηση. Αυτό το κουσούρι. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, τους παίρνει όλους αμπάρισα. Δεν μένουν ικανοί στις θέσεις τους. Πας και βλέπεις τα υπουργεία και βλέπεις ότι μιλάς με ανθρώπους που έχουν σοβαρές θέσεις, όχι απλά. Κυβερνά τη χώρα. Και μιλάς και λες σε καφενείο.
Και να πω στον νοσοκομείο, του νοσοκομείου Κιλκής, ότι Λία συντόμως θα φροντίσω να πάει σπίτι του, διότι με την υγεία δεν παίζονται παιχνίδια μέσω δηλώσεων, και ούτε η κομματική ταυτότητα του κυρίου διοικητού είναι αυτή που θα προσδιορίσει το άγχος των ασθενών του νοσοκομείου Κιλκής για να έχουν πρόβλημα ακούγοντας αυτές τις αεριολογίες που λέει. Λία συντόμως θα φροντίσω εγώ προσωπικά, κύριε διοικητά, να πάω στο σπίτι σου. Με την υγεία δεν παίζουνε, και οι διοικητές νοσοκομείων απαγορεύεται να μιλάνε. Επιτρέπεται μόνο να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους άρρωστους. Και προχωράμε άμεσα στην πρόσληψη 5.000 νοσηλευτών και γιατρών, ώστε να καλυφθούν τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία. Εντός του 2017 ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα για την πρόσληψη 10.000 γιατρών και νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Ρε παιδιά, τι επαγγελματίας ψεύτης είναι ο κύριος? 5.000 η μία, 10.000 την άλλη. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ήρθε ένα μήνυμα από κάποιο, καλημέρα, θα μας πείτε για το αγαπημένο παιδί της Νέας Δημοκρατίας, το Μαρινάκι. Ή κάνει τζιζ. Πρώην ο Δημοκράτης, μη Νέα Δεξιά. Η Νέα Δεξιά είναι του φίλου μου, του Φαΐλου του Κρανιδιώτη. Αυτό το τι κάνει τζιζ, αγόρι μου, δεν αντιλαμβάνουμε τι είναι, αλλά μαλακίες εμένα δεν θα λέτε. Εντάξει. Αυτά είναι βλακίες. Και βλάκες δεν γουστάρω. Και σου κάνω χάρη που διαβάζω το μήνυμα σου. Όχι βλακίες. Αυτά σε ποδοσφαιρικές εκπομπές. Δεν έχω καμία προσωπική σχέση με τον κύριο Μαρινάκη. Μας πρίξατε όλη τη βδομάδα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με το κύπελο και με τον Ολυμπιακό που έχαζε. Σκασίλα μας αν έχασε ο Ολυμπιακός. Κατά καιρούς τεράστιες ομάδες στην Ευρώπη επεκλήθησαν από τα κύπελα και τέτοιες βλακίες δεν ακούσαμε. Γέμισε το διαδίκτυο. Είχαμε τον πέναλτι του ΠΑΟΚ. Δεν δόθηκε, λέει, πέναλτι στο 15, στο παιχνίδι με τον Πανιόνι, στο 15ο λεπτό που τράβηξαν τη φανέλα του Κρέσπο. Ήτανε πέναλτι. Άρα το σκορ ήταν 0-0. Δεν το έδωσε τον πέναλτι. Και τι έγινε αν το δίνε? Δεν είχε διαμορφωθεί το σκορ. Αλλά όταν δίνεις πέναλτι ανύπαρτο στο τελευταίο λεπτό, τότε διαμορφώνεις το σκορ. Οπότε δίνεις την πρόκληση. Δεν θέλω μπούρδες ακούω. Ήταν 3-2. Όχι, δεν είχε πρόκληση. Με το 4-2 είχε πρόκληση. Με το 3-2 δεν είχε. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης που είναι την τηλεόραση ΑΡΤ κάνει μια εκπομπή κάθε απόγευμα εν κατακλείδη, η οποία μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένη στο γύρο που αν γύρω στις 5-5.30 εκεί μέσα. Και στην προθεσινή εκπομπή εν κατακλείδη του φίλου μου του Γιώργου του Καρατζαφέρη άκουσα να λέω ορισμένα πράγματα για κάποιο Βελόπουλο, ο οποίος έχει απέτηση από τον ελληνικό λαό να του δώσει την ψήφο για να βγει το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί μέσα στη Βουλή. Ο κύριος Καρατζαφέρης είπε πράγματα και θάματα για τον κύριο αυτό, και επειδή ο κύριος αυτός τόλμησε ή διανοήθηκε να ασχοληθεί και με μένα, νομίζοντας ότι αυτό το παιδάκι που περνούσε από το γραφείο μου κατά καιρούς και ζητούσε διάφορα πράγματα στο παρελθόν, ότι εδώ πέρα τρώμε παραμυθάκι, για να αφιερώσουμε μερικά λεφτά στον κύριο αυτόν. Όταν το άκουσε να πάρεις ένα χιλιάρικο και να βγεις σε μια εκπομπή, να κάνεις το δημοσιογράφο, να τον κάνεις, τον παριστάνεις, δεν είσαι δημοσιογράφος, ξαφνικά το θυμήθηκες στα 57 σου, στα 58, στα 60 σου, ότι έγινε δημοσιογράφος, ενώ ταυτόχρονος παίρνεις και σύνταξη από το δημόσιο, μπορείς να λες τι θέλεις. Μπορεί να είσαι πολύ βρωμιάρης. Πιο βρωμιάρης δεν γίνεται. Να το παίζεις εθνοπατριώτης, μεγάλος Έλληνας, για να δημιουργήσεις προβλήματα σε άλλους ανθρώπους που δεν ασχοληθήκαν ποτέ μαζί σου. Και ούτε έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με κανένα πολυφάδι. Αλλά το κάνω αυτό γιατί η υπομονή εκλαμβάνεται από αυτούς ως ανοχή ή ως ανεκτικότητα. Είστε απολυφάδια. Και το λέω ευθέως πλέον. Από την αρχή παρακαλώ, ξαναβάλτο. Όταν το άκουσουν να πάρεις ένα χιλιάρικο και να βγεις σε μια εκπομπή, να κάνεις το δημοσιογράφο, να τον κάνεις, τον παριστάνεις, δεν είσαι δημοσιογράφος, ξαφνικά το θυμήθηκες στα 57 σου, στα 58, στα 60 σου, ότι έγινε δημοσιογράφος, ενώ ταυτόχρονος παίρνεις και σύνταξη από το δημόσιο, μπορείς να λες τι θέλεις. Μπορεί να είσαι πολύ βρωμιάρης. Πιο βρωμιάρης δεν γίνεται. Να το παίζεις εθνοπατριώτης, μεγάλος Έλληνας, για να δημιουργήσεις προβλήματα σε άλλους ανθρώπους που δεν ασχοληθήκαν ποτέ μαζί σου. Και ούτε έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με κανένα πολυφάδι. Αλλά το κάνω αυτό γιατί η υπομονή εκλαμβάνεται από αυτούς ως ανοχή
ή ως ανεκτικότητα. Είστε απολυφάδια. Αυτό το απολυφάδι, κυρίες και κύριοι, που ακούσατε να λέει ο τύπος αυτός που, είναι, που λέγεται Βελόπουλος. Είστε απολυφάδια. Αυτό το απολυφάδι συνεργάζεται μαζί του τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων. Επομένως ο κύριος Βελόπουλος που δεν ασχολείται με απολυφάδι, πήρε το απολυφάδι, επομένως όμοιος ομοίο υπελάζει. Συνέχισε. Για να δημιουργήσει προβλήματα σε άλλους ανθρώπους που δεν ασχοληθήκαν ποτέ μαζί σου. Και ούτε έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με κανένα πολυφάδι. Αλλά το κάνω αυτό γιατί η υπομονή εκλαμβάνεται από αυτούς ως ανοχή ή ως ανεκτικότητα. Είστε απολυφάδια. Και το λέω ευθέως πλέον. Όταν υπηρετείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικό πτώμα και προσπαθείτε μέσω αυτού να αναλυχθείτε, είτε για να πουλήσετε κανένα φίλο παραπάνω στην εφημερίδα, είτε να κάνετε μεγαλύτερη τηλεθέαση, είτε μεγαλύτερη ακροματικότητα στο ραδιοφωνό σας. Το πολιτικό πτώμα είναι ο κύριος Καρατζαφέρης. Ο οποίος κύριος Καρατζαφέρης τον έκανε άνθρωπο τον τύπο αυτόν και μέσω του Καρατζαφέρη μπήκε στη Βουλή. Και το λέω και ένα ραδιόφωνο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί γίνεται ο χαμός. Αυτός είμαι εγώ τώρα, εγώ είμαι αυτός. Στο 80 χρονών. Που ξαφνικά. 80 χρονών έγινε. 80 χρονών, ξαναβάλει το λίγο. Το ίδιο πράγμα αυτό που καταγγέλλεται. Και το λέω και ένα ραδιόφωνο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί γίνεται ο χαμός. Υπάρχει ένας παππούς 80 χρονών, που ξαφνικά. Πώς λέγεται, Παπαδρέχας. Θυμήθηκε τη δημοσιογραφία. Αποτυχημένος κατά το παρελθόν επιχειρηματίας, όπως μου λένε, ο οποίος κάνει δημοσιογράφο. Κάλλη, ακούσα ένα διόφωνο αθλητικό. Και βρίζει όλο τον κόσμο, βρίζει. Αντιγράφει τον Αχίο από την Αθήνα. Χίος. Λέει για να αποκτήσει οντότητα. Να παίξει την οντότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Όποιος βρίζει, ή ο τρόλος του χωριού είναι, ή τον ακούν οι αγανακτισμένοι αυτοί που το μυαλό τους φαίνεται μέχρι εκεί. Αντιλαμβάνεσαι κυρίες και κύριοι, με τι έχουμε μπλέξει. Υπάρχουν άνθρωποι σαν και αυτό που ακούσατε προηγουμένως, ο οποίος πουλάει προϊόντα και πολιτική μέσω διαφόρων εκπομπών που κάνει, δικαίωμά του είναι, αλλά δεν μας λέει ότι τα προϊόντα του τα κατασκευάζει στη Βουλγαρία. Αγιορείτικες ευλογίες. Μέσα συνέλληνές μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του. Δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Το τι λάσπη έχω δεχθεί δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λαστά μονταρισμένα βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Μέσα συνέλληνές μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του. Δικές του. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα. Που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να τη, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος. Την έγραψε ο ίδιος. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα. Το τι λάσπη έχω δεχθεί δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αγιορείτικες ευλογίες. Κυρίες και κύριοι, θα στείλω τα συγχαρτήριά μου στο Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο, ο οποίος έστειλε στην κυβέρνηση ένα πύρινο μήνυμα σχετικά με τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι στο στρατόπεδο της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, το στρατόπεδο Γεωργούλα, θα το διαθέσουν για να γίνει hot spot και να εγκατασταθούν λαθρομετανάστες, παύλα πρόσφυγες, μέσω της δημιουργίας ενός νέου hot spot. Ο κύριος Μπέος έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση και λέει θα χυθεί αίμα αν μας φέρετε πρόσφυγες. Την ώρα που οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε πως οι μετανάστες κρατούν ζωντανές τις γειτονιές και ανοιχτά τα σχολεία στα νησιά, εκφράζεται αγανάκτηση από τον Μπέο σχετικά με αυτό το πράγμα. Θα έχουμε άσχημες εξελίξεις, είπε ο φίλος μου Αχιλλέας. Εύχομαι να μην επιλέξουν το στρατόπεδο Γεωργούλα για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Όσο είμαι εγώ δήμαρχος της πόλης, κανείς δεν θα παίξει με την πόλη, με την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των πολιτών. Στο κέντρο της πόλης δεν πρόκειται να φέρουν πρόσφυγες όσο θα είμαι εγώ.
Μόνο αν φέρουν τάγκς θα μπορέσουν να τους φέρουν. Εγώ δεν άφησα κανέναν εδώ από αυτούς που υπάρχουν να πεινάσει. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά δεν θα βάλω στην ίδια ζυγαριά το Βολιώτη με οποιοδήποτε άλλο. Τους τάισα, τους έδινα να φάνε, δεν άφησα κανέναν ταλαιπωρημένο, δεν άφησα κανέναν να κλέψει, να κρυώσει, να αρρωστήσει, αλλά δεν θα μετατρέψουμε τον Βόλο σε ένα hot spot, πράγμα το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχει μετατρεπεί η χώρα μας σε ένα τέλειωτο hot spot με κάθε λογής ανθρώπους του τρίτου και όχι μόνο κόσμου να κινούνται και να δρούν ανεξέλεγκτα έχοντας και απαιτήσεις. Και αν έχετε παρατηρήσει, έχει αυξηθεί πάνω από 3.000% η εγκληματικότητα, γίνονται κάθε μέρα ακραία εγκλήματα, ακραίες κλοπές, ακραία βασανιστήρια, κάθε μέρα συμβαίνει αυτό το πράγμα και οι πληροφορίες λένε ότι το 100% των εγκληματιών ανήκει σε αυτούς όλους οι οποίοι λέγονται λαθροεισαγόμενοι, λαθροεισβολείς, λαθρομετανάστες. Ωραία, να σε αφήσω εκεί με το δικαστήριο. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Μπέος. Υγεία, να είστε, υγεία, να είστε καλά. Ο κόσμος και η όμορφη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ένα μήνυμα σχετικά με το νοσοκομείο Κυρκής. Η γιαγιά της κοπέλας μου πέρσι έπαθε εγκεφαλικό και πήγε στο νοσοκομείο του Κυρκής και της είπαν ότι έπαθε ήλικο και την έσυνα πίσω σπίτι της. Ευτυχώς που την έφεραν στη Θεσσαλονίκη και τη σώσαν τη γυναίκα. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και χαίρομαι που το αναδεικνύεται αυτό το θέμα. Κύριε Παζαφύρη, όλες οι υπουργοίνες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν όλες κάτι φωνές καβλιάρικες, λέει το μήνυμα. Η Γεροβασιλείου μιλάει σαν Ταλικέρης. Η Νοτοπούλου με βαριά ειδονική φωνή. Τώρα ακούω και την Ελευθερίτσα του Υπουργείου μας και αυτή η μπάσα ερεθιστική. Τελικά έχουν δίκιο. Οι αριστερές πρέπει να κάνουν τα καλύτερα και τα λοιπά και να τα απολαμβάνουν όλα. Η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη απέτυχαν στην τύχη τους. Γρήπη. 91 οι νεκροί. 17 εθάνατοι μέσα σε μία εβδομάδα από την επιδημία. 316 άτομα νοσηλεύτηκαν σε εντατικές. Τα επίσημα στοιχεία προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας. Δεν τα έχω εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι ότι 91 συνάνθρωποι πεθάναν από επιπλοκές. Το ευχάριστο είναι ότι από ό,τι βλέπω εδώ ο Μάρτιος δεν θα παρουσιάσει καιρικά φαινόμενα σαν και αυτά τα οποία λέγανε ορισμένοι, ακραία δηλαδή πάλι. Οπότε αν ο καιρός είναι καλός και μαλακώσει, τότε αναμένεται το Μάρτιο να μην έχουμε συμπτώματα ενοχλητικά και δολοφονικά συγχρόνως από την γρήπη. Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την Αλτοράντο Gold, με την οποία θα ασχοληθούμε πάρα πολύ εμπεριστατωμένα όταν έρθει η ώρα. Η Eldorado Gold έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή αντεπίθεση, ή αλλιώς να το πω διαφορετικά, προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο. Εάν προσπαθήσει να μπεις κάποιος στη σελίδα της Eldorado, θα δει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι περισσότερο περιβαλλοντολογική ΜΚΟ, η οποία ενδιαφέρεται για την οικολογική ισορροπία της Χαλκιδικής, παρά εταιρεία που εξάγει χρυσό, όταν η μέθοδος εξαγωγής του χρυσού, από ό,τι μου είχε πει τις προάλλες που είχα βγάλει εδώ καλεσμένο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, γίνεται με κιάνιο. Η Ελντοράντο προσπαθεί να διαφημίσει λέγοντας πρώτα το περιβάλλον. Οπότε θα δει φωτογραφίες με λιβάδια, λουλούδια, χορηγίες, υποδηλατοδρομίες, αποκατάσταση του βυθού και τρίχες κατσαρές. Όλα αυτά είναι μία μορφή φαρσοκομωδίας. Όταν βλέπεις δύο υπαλλήλους Ελντοράντου να φροντίζουν μία πικροδάφνη και οι ίδιοι την ώρα που φροντίζουν την πικροδάφνη
Είναι ντυμένη με χαρακτηριστικά φωσφορούχα γυλαίκα και φορά προστατευτικά κάνει. Κράνη. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να φοράς φωσφορούχο γελέκο και προστατευτικό κράνος και να πηγαίνεις να προστατεύσεις μία πικροδάφνη. Η Ελλάδα έχει αριθμό 10 εκατομμύρια. Το θέμα της Ελντοράντο θα με απασχολήσει. Έρχονται πληροφορίες από διάφορους φορείς της περιοχής οι οποίες είναι ενοχλητικές. Λένε ότι θα δημιουργήσουν υποδομές τέτοιες οι οποίες δεν θα δημιουργήσουν ρογματώσεις στα σπίτια ή μετακινήσεις στο εδάφους κτλ. Μπορούν να κάνουν βέβαια στεγανά σημεία για να βάζουν τα απόβλητα, αλλά με ένα σεισμό, εάν έχουμε ρογμές στον πάτο αυτών των σημείων, τότε θα απορροφηθεί ό,τι βλαβορέχουν τα απόβλητα και θα καταστρέψουν τα πάντα με πρώτο και καλύτερο το νεράκι. Δυστυχώς, η στρατηγική του Πρωθυπουργού δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στην περίπτωση της επένδυσης της Eldorado Gold. Όπως αντιλαμβάνεστε, το νερό είναι ένα πράγμα που συγκοινωνεί υπογείως παντού. Εάν μολυθεί δηλαδή το νερό εκεί που είναι η Eldorado, θα μολυθεί όλο το νερό της Χαλκιδικής. Επομένως, μπορεί να υπάρχει χρυσό, μπορεί να υπάρχει Ελντοράντο, αλλά εγώ προτιμώ η Χαλκιδική να γίνει μια διεθνώς υπερμοντέρνα περιοχή έλκυσης τουριστών για να φέρνει το περίφημο τουριστικό συνάλλαγμα, παρά μια περιοχή, επειδή έχει χρυσό, να μετατραπεί σε ένα κίνδυνο θάνατο για το μέλλον της μαγευτικής Χαλκιδικής. Και σε τελευταία ανάλυση, ο χρυσός είναι κάτι το προσωρινό, τον βγάζεις, τον παίρνεις και εξαφανίζεσαι και αφήνεις τη μόλυνση, ενώ ο τουρισμός είναι κάτι το μόνιμο. Αφιερωμένο στην Eldorado Gold. Το πρώτο στοιχείο, μια αξιόπιστη και διαφανής εταιρεία, αποτελεί το... Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης. Καλημέρα σας. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Κυρίες και κύριοι, τον ακούσατε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάντια σας? Όταν ο κύριος Λαφαζάνης δήλωσε ότι αν ο Τσίπρας είναι αριστερός, εγώ είμαι αστροναύτης. Έχετε αντιληφθεί τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα στην πατρίδα μας? Έπιασε κανένας τον κύριο Πρωθυπουργό να του πει: Αλέξη, κοίτα τι έκανες?
Γνωρίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ποια είναι τα επίχειρα της προδοσίας? Ποια είναι τα επίχειρα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη στημένη εθνική καταστροφή με τη Συμφωνία των Πρεσπών? Έχει αντιληφθεί αυτός ο επικίνδυνος άνθρωπος, ο οποίος ήρθε στη θέση του Πρωθυπουργού με εντολές των ξένων για να εκτελέσει την αποστολή του διαμελισμού της Ελλάδος, ότι έχουν αρχίσει τα όργανα στα εθνικά μας θέματα? Δεν είδαμε καμία επίσημη διαμαρτυρία από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα μακεδονικής μειονότητος που έθεσε μια προδότρα Ελληνίδα δημοσιογράφος στο BBC πριν από μερικές μέρες. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το BBC είναι το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό πρακτορείο παγκοσμίως και επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμο. Αυτά για να μορφώνεστε εσείς όλοι που ψηφίσατε τον Τσίπρα. Ξεκίνησε μια εκστρατεία από τους γνωστούς ντόπιους προδότες που πάντα υπάρχουν όπου υπάρχει η λέξη Έλληνες, με σκοπό να παρουσιάζεται μια κραυγαλαία προπαγάνδα ότι στην πατρίδα μας υπάρχουν χιλιάδες καταπιεσμένοι Μακεδόνες, έτσι τους λένε, που ζουν άσχημα εδώ στη χώρα μας. Γιατί λούφαξε το Υπουργείο Εξωτερικών? Γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών απήντησε μέσω κύκλων του, δηλαδή μέσω της πρεσβείας εκεί στο Λονδίνο? Είναι δυνατόν να μην έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν όταν εχθές ο Κοντζιάς εκεί στους Δελφούς, που υπάρχει ένα συνέδριο, απεκάλεσε τα Σκόπια σκέτο Μακεδονία? Ένας κλασικός και έμπιστος συνεργάτης του Τσίπρα που είχε το Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος με αυτά που λέει και αυτά που έκανε θεωρείται κατά την άποψή μου εθνικά πολιτικός προδότης. Μακεδονία τότε είχε 8 στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. Εμείς στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. 11. Η Μακεδονία τότε είχε 8 στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. Απ' την άλλη πλευρά, πώς θα χαρακτηρίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε ότι θα σεβαστώ τη Συμφωνία των Πρεσπών? Το όνομα της δημοσιογράφου, την οποία τη χαρακτηρίζουν ορισμένοι ανιστόρητοι ρεπόρτερ, είναι Μαργαρόνι. Άμα δείτε τη φάτσα σας, τη φάτσα της, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Δώσαμε μία απάντηση μέσω του πρέσβη στο Λονδίνο σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Μαργαρόνι περί καταπιεσμένης μακεδονικής μειονότητος. Αλλά οι εντυπώσεις οι οποίες αφήσανε οι δηλώσεις Μαργαρόνι είναι πάρα πολύ ισχυρές. Και γι' αυτό θα δικαιολογήσω τον Λεβέντη, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τον κύριο Τσίπρα ως τσογλάνι τους. Του εκτσογλανισμού. Και μερικές φορές, κυρίες και κύριοι, οι φαρμακερές λέξεις που εκπέμπει από το στόμα του Βασίλης ο Λεβέντης σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ότι οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν ως τσογλάνι τον Πρωθυπουργό
και του υπόσχονται μεγαλεία. Ο Τσίπρας έκανε προδοσία βλακείας, είπε ο Λεβέντης. Του το είπα και εγώ μέσα στη Βουλή. Εξέφρασε τη δυσφορία του επειδή ο Πρωθυπουργός δεν του φέρθηκε ηθικά, αλλά ανήθικα και ύπουλα. Ρε Λεβέντη, είναι δυνατόν ο Τσίπρας να φερθεί σε κανέναν ηθικά? Μόνο ύπουλα και ανήθικα φέρεται. Έχει ρίξει το σύμπαν. Αφού κάνει τη δουλειά, τώρα θα πετάξει το 70% των παλιών βουλευτών από το κόμμα του και θα βγάλει καινούριους. Προσπαθεί να προσετεριστεί το Πασόκ ή στελέχη του Πασόκ, δεν το βλέπετε? Ο άνθρωπος είναι μια περίπτωση η οποία έπεσε σαν κατάρα στην πατρίδα μας. Μια κατάρα όμως η οποία δεν έπεσε μόνη της, αλλά την φέρατε εσείς με την ψήφο που της δώσατε. Να την χαίρεστε και θα δείτε τι έχετε να πάθετε. Θυμάστε που σας είπα ότι μετά το Σεπτέμβριο η οικονομία θα μετατραπεί σε κόλαση? Η κόλαση είναι πρώτο πυλόν και τη βλέπετε όλοι σας. Εγώ τον είπα ξεβρακόστρα. Ξέρετε γιατί τον είπα ξεβρακόστρα? Γιατί αυτός, προκειμένου να μείνει ένα μήνα ακόμη, μπορεί να δώσει και την Ακρόπολη. Εγώ είμαι υπέρ του να μην δοθεί το Μακεδονία. Το θεωρώ προδοσία και έγκλημα. Ούτε σε σύνθετη ονομασία που θέλω να καθόλου. Ούτε σε σύνθετη. Τι σύνθετη? Εκείνο που θα μείνει είναι το Μακεδονία. Χθες σε μια τηλεοπτική εκπομπή άκουσα τον ευρωβουλευτή κύριο Χρυσόγωνο, ο οποίος τώρα είναι ανεξάρτητος αλλά εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι ο κύριο Τσίπρας πούλησε την Μακεδονία στη Συμφωνία των Πρεσπών, παίρνοντας σαν αντιπαροχή την μείωση των συντάξεων και την παράταση για ένα χρόνο, ή μάλλον το πάγωμα για ένα χρόνο, της μείωσης του αφορολόγητου. Βάλτε το σε ένα χαρτάκι αυτό μέσα εδώ στην τσεπούλα σας. Για ένα χρόνο είναι μειωμένες οι συντάξεις. Για ένα χρόνο. Όλες αυτές οι οικονομικές παροχές είναι για ένα χρόνο. Και για αυτές τις οικονομικές παροχές, για να σας ζαλίσει, για να σας τυφλώσει, για να σας κοιμήσει, τι έκανε? Πούλησε τη Μακεδονία. Και κάθε μέρα από εδώ και πέρα θα βλέπετε εξελίξεις δραματικές. Είναι δυνατόν να ακούμε από το στόμα της κυρίας Γεροβασίλη ότι εκεί στην Πτολεμαΐδα που πήγε τις επετέθεσαν τάγματα εφόδου? Έχουνε μούτρα οι κομμουνιστές, οι οποίοι έχουν γίνει δεξιότεροι του βασιλέως από τότε που εξελέγησαν στην κυβέρνηση, να μιλάνε για τάγματα εφόδου? Και μάλιστα μίλησε για τάγματα εφόδου που είναι εκτός της Χρυσής Αυγής. Δεν κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη Χρυσή Αυγή. Λέει ότι είναι άλλα από άλλες πολιτικές παρατάξεις αυτά τα τάγματα εφόδου. Το ότι αυτή η διαδικασία της άρσης των περικοπών στις συντάξεις είναι μια διαδικασία κοροϊδίας, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το μέτρο που τώρα δεν προωθείται ουσιαστικά δεν ανακουφίζει, για να χρησιμοποιήσω τη φράση που τους αρέσει, ότι παρέχουν όλοι τους ανακούφιση. Δεν ανακουφίζει τους πολίτες ούτε τους συνταξιούχους, διότι την ίδια ώρα που έρεται αυτό το μέτρο προωθούνται και συνεχίζουν τα υπόλοιπα αδυσόπιτα μέτρα. Είδατε τι ωραία τα λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Συγχρόνως η ιστορία με τη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι υποσχέσεις του αέρα από το στόμα της κυρίας Αξιόγλου. Οι ξένοι προς το παρόν δεν τις δέχονται με τίποτα. Και από την άλλη μεριά, η προστασία της πρώτης κατοικίας μετατρέπεται μετά την τελευταία συμφωνία τραπεζών και κυβέρνησης που συμφωνούν και οι ξένοι σε μία πανολεθρία. Υπάρχουν ατέλειωτες παγίδες και κενά στη ρύθμιση σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο νόμος από εδώ και πέρα θα είναι το δίκαιο της τράπεζας. Θυμάστε που σας τα έλεγα. Χιλιάδες ιδιοκτήτες θα βρεθούν στον αέρα χωρίς να το καταλάβουν. Θυμάστε που σας τα έλεγα. Οι δανειολήπτες, οι οποίες δεν πρόλαβαν να λάβουν δικάσιμο για να υπαχθούν στο νέο καθεστώς,
την πατάνε κανονικότατα και μπαίνουν στην ασύλληπτη, στην τεράστια καταιγίδα πληστηριασμών που έρχεται εντός λίγων ημερών. Και το κυριότερο, ξαναφέρνουμε το ασφαλιστικό σε ράγες βιωσιμότητας χωρίς να μειωθούν ούτε ένα ευρώ οι κύριες συντάξεις. Πολύ καλό. Ακούσατε καμία διαμαρτυρία, Ελληναράδες μου? Ελληναράδες μου, γι' αυτό δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Γιατί δεν αξίζεται τον κόπο να ασχοληθούν μαζί σας άνθρωποι οι οποίοι έχουν ικανότητες. Αυτά που σας αξίζουν, αυτά παθαίνετε. Και ας ενοχλείστε από τις αλήθειες που λέω. Αλλά θα είστε ολισθημένοι στα ραδιόφωνα και θα τσακούτε τις αλήθειες. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Ακούσατε καμία διαμαρτυρία από ορισμένους πόντιους δισεκατομμυριούχους που ζουν στην Ελλάδα και πολλούς άλλους που ζουν σε όλη την πατρίδα? Ακούσατε καμία διαμαρτυρία από τον εισαχθέντα προδεκαετίας δισεκατομμυρίουχο κύριο Σαββίδη σχετικά με τις προκλήσεις του Ερντογκάν, ο οποίος είπε: κερασούντα, εσύ έριξες στη θάλασσα τις συμμορίες των ποντίων. Ο Ερντογκάν βρέθηκε στην κερασούντα και φρόντισε να προκαλέσει ξανά τους Έλληνες, προσάπτοντας οξύτατους και βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον των ποντίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ερντογκάν έκανε λόγο, αποκαλώντας τους πόντιους συμμορίες, τους οποίους τους φάξανε και τους ρίξανε στη θάλασσα. Ο Ερντογκάν προσπάθησε για ακόμα μία φορά να κάνει μία αναδρομή στη γνωστή μάχη της κερασούντας, που ήταν η απαρχή των τραγικών γεγονότων τα οποία στιγμάτισαν με ατέλειωτες σφαγές την μετέπειτα πορεία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, με αποκορύφωμα την μικρασιατική καταστροφή και την ασύλληπτη σε αριθμούς σφαγή των ποντίων. Καμία διαμαρτυρία δεν άκουσα, όχι μόνο από τους ελληναράδες αλλά και από την προδοτική ελληνική κυβέρνηση σε εξωτερικά θέματα. Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı dedim kendinize saklayın. Ah, ah. Το μενού ήταν ανατολίτικο και βαρύ με λαχανοτολμάδες και αρνάκι. Παρόν στο δείπνο ήταν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αλλά και ο διεθνής μπασκεμπολίστας Κώστας Λούκας, ο οποίος εδώ και χρόνια παίζει με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσέ. Τι πήγε να κάνει ο Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, στη συνάντηση με τον Ερντογκάν? Τι πήγε να κάνει στο ανάκτορο της γάτας της πολιτικής που λέγεται Ερντογκάν, τον οποίον οι Αμερικάνοι ετοιμάζουν να τον ξαποστείλουν διότι ενεργοποιούν παλαιούς Τούρκους πολιτικούς να ετοιμάσουν ένα κόμμα και να κατέβουν στις δημοτικές εκλογές? Τελείωσε για τους Αμερικάνους Ερντογκάν. Έρχεται ο Νταβούτογλου, κυρίες και κύριοι. Σημειώστε το σε ένα χαρτάκι. Απ' την άλλη μεριά, θα μπορούσαμε να δώσουμε στην πατρίδα μας τον τίτλο, για μας κυβερνάνε αυτά τα πολιτικά κατασκευάσματα, βουλιάζοντας στα αδίέξοδα. Είναι δυνατόν να μην αναφέρω τη λέξη αδίέξοδα όταν διαπιστώνω ότι παίζονται ύποπτα παιχνίδια στη Μακεδονία? Θέλετε να σας πω ποιοι συμμετέχουν σε αυτά τα ύποπτα παιχνίδια? Μήπως θέλετε να μάθετε τι τίνος κάλυψη και από ποιους έχουν κάλυψη αυτοί οι οποίοι παίζουν αυτό το ωραίο παιχνίδι σχετικά με την προδοσία και το ξεπούλημα των εθνικών μας θεμάτων? Έχει σκεφτεί κανένας από εσάς ή κανένας από τους βλάκες των πολιτικών μας κυβερνούν ότι το παρασκήνιο
πίσω από το περίεργο ρεπορτάζ του BBC που βγήκε από το στόμα Ελληνίδας της κυρίας Μαργαρόνη κρύβει πάρα πολλές ύποπτες εθνικές παραμέτρους. Γιατί αυτό το περίεργο ρεπορτάζ του BBC, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε μία περίεργη, μία πρωτοφανή, μία ύποπτη αμηχανία στην Αθήνα, μία αμηχανία προσδίδει την απόλυτη πολιτική ανικανότητα που έχει η σημερινή κυβέρνηση να αμήνεται για τα εθνικά συμφέροντα, διότι τη μόνη ικανότητα που έχει είναι να ξεπουλάει τα εθνικά συμφέροντα. Εγώ όμως δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Τελειώσαν οι πανηγυρισμοί για τις πρέσπες. Τι κρύβεται πίσω από το ουράνιο τόξο, το οποίο τώρα τελευταία άρχισε να κουνάει περιέργως καλυπτόμενο την ουρίτσα του? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, το παρασκήνιο σκεπάζει την επίσκεψη ΖΑΕΦ που θα γίνει τον Απρίλιο και δεν γίνεται καμία ανακοίνωση σχετικά με την θεματολογία που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όταν θα φτάσουμε στο σημείο να δούμε να προσγειώνεται ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο στην Αθήνα, στο Ελευθέριο Βυζέλος, που να λέει Βόρεια Μακεδονία, εκεί καταντήσαμε, όπως την αποκαλούσανε όλοι σε αυτό το συνέδριο που γίνεται κάτω στους Δελφούς, Βόρεια Μακεδονία. Μήπως το Βόρεια σε λίγο καιρό θα σβηστεί από το χάρτη και θα μείνει σχέτη Μακεδονία, και γι' αυτό το λόγο ο εθνικός προδοτικός καταστροφέας Σκοτζιάς, ο οποίος έπρεπε ήδη να βρίσκεται πρώτων δικαστικών πυλών, πρώτων πυλών της ποινικής δικαιοσύνης, απεκάλεσε τα Σκόπια σχέτη Μακεδονία. Για λίγο προβληματιστείτε, για λίγο προβληματιστείτε, για λίγο σκεφτείτε, για λίγο αντιδράστε και αφήστε τους καναπέδες που δημιουργούν μόνο κολάρες στο κορμί σας και παγώνουν το μυαλό σας. Η Αλβανία έχει 11. Η Μακεδονία τότε είχε 8 στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. Μακεδονία τότε είχε 8 στα 9, τώρα έχει 10 στα 11. Έχετε αντιληφθεί, κυρίες και κύριοι, ότι η πολυδιαφημισμένη ηρωική περίοδος της εξόδου από τα μνημόνια ξεχάστηκε, έλαβε τέλος μετά τη σφαλιάρα που φάγαμε τις τρεις τελευταίες μέρες από τις Βρυξέλλες σχετικά με τη ρύθμιση της πρώτης κατοικίας και της 120 δόσεις? Μήπως πρέπει να σας ενημερώσω εγώ από αυτό το ραδιόφωνο ότι επιστρέφουμε πάλι στα γνωστά λιμέρια των αξιολογήσεων, των συστάσεων, των εκβιασμών με κεφαλαία γράμματα, για να έχουμε ελπίδα να πάρουμε σαν ζητιάνοι οικονομικοί που είμαστε τη δόση μας? Να μείνει σε Ζαντήρι. Να μείνει εσύ σε Ζαντήρι, ρε χαβαλέ. Άντε, αρκετά μας άπριξες. Αν έχεις την απέτηση ο ελληνικός λαός Τσίπρα να σέβεται τους θεσμούς, ο ελληνικός λαός έχει την απέτηση από σένα να σέβεσαι αυτούς οι οποίοι κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Το Σύνταγμα δεν λέει μόνο σεβασμός στους θεσμούς. Το Σύνταγμα λέει σεβασμός και στο λαό. Τι έγινε με το success story το οποίο μας παρουσίαζε ο κύριος Τσίπρας και πόνταραν στα πάντα, επειδή θέλανε να επισκιάσουν κατά αυτόν τον τρόπο το ξεπούλημα της Μακεδονίας? Success story, success story, success story. Μήπως το success story το οποίο ήταν ανακάλυψη του κυρίου Σαμαρά και πήγε να το εφαρμόσει ο κύριος Τσίπρας κατέρευσε με πάταγο? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αντιληφθείτε ότι μπορεί να είναι τραγελαφικό, μπορεί να είναι τραγικό, μπορεί να είναι δραματικό, αλλά σίγουρα είναι εθνικά προδοτικό
Πρέπει να αντιληφθείτε, παραλαμβάνω, ότι η Μακεδονία παραδόθηκε μόνο για οικονομικά ανταλλάγματα. Πολλά τα λεφτά, ρε. Αλλά αρχίζω να αντιλαμβάνομαι, και πρέπει να το αντιληφθείτε κι εσείς, ότι τα κοράκια των Βρυξελών, αφού εξασφάλισαν την παράδοση της Μακεδονίας, άφησαν στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενο ένα παιδάκι, το οποίο δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, το λένε Τσίπρα, και εσείς τα άβουλα και άπειρα παιδάκια τον κάνατε πρωθυπουργό. Είναι περίπου 5 χρονών. Μήπως, κυρίες και κύριοι, οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία το μεγάλο παλούκι των ευρωεκλογών? Γι' αυτό άρχισαν να μαζεύουν τα λουριά στα δικά τους παιδιά, που τους έκαναν όλα τα θελήματα, επειδή αντιλαμβάνονται ότι τα παιδάκια αυτά τύπου Τσίπρα στις ευρωεκλογές θα υποστούν μια πρωτοφανή συντριβή. Ή μήπως όλοι περιμένουν τις αποφάσεις των Βρυξελών τον επόμενο μήνα, για να δει τότε ο Τσίπρας πόσο σανό θα μας δώσουν για να μπορέσουν να μοιράσουν οι κομμουνιστές που μας κυβερνούν κάποιο πιατάκι φαΐ στους ψηφοφόρους, για να τους κοροϊδέψουν και να τους κλέψουν την ψήφο για ακόμα μια φορά. Τζάμπα πήγε η Μακεδονία. Όλοι βλέπετε ότι ο εξευθυρισμός του Τσίπρα και της παρέας του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Εκεί που με τα βαΐων και κλάδων περηφανευόταν ο Τσίπρας ότι διαθέτει ισχυρό ατού στο θέμα της οικονομίας, ήρθαν τα κοράκια και του έκοψαν το βήχα. Εν ολίγης του είπαν: Λεβέτη μου, εάν δεν σταματήσεις τις προεκλογικές παροχολογίες και δεν συνεχίσεις τις μεταρρυθμίσεις που εν όψη εκλογών παραπέφτουν σκαλέδες, τότε θα ξεχάσεις τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου που πρέπει να πάρει η Ελλάδα από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων. Το τζάμπα πέθανε. Το κατάλαβες κι εσύ. Αλλά αυτό το έλεγε στο 14, τώρα λες άλλα. Γιατί είμαι τζάμπα μάγκας. Εγώ είσαι τζάμπα μάγκας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μήπως, κυρίες και κύριοι, οι Ευρωπαίοι, και πάμε σε διαφημίσεις, έτριψαν στη μούρη την υποτιθέμενη συσάχθεια και την ισχνή ελεημοσύνη που κραδένουν επειδή κυνηγάει ψυχαλάκια η σημερινή κυβέρνηση? Ισχνή ελεημοσύνη θα σας δώσουν για να σας πάρουν την ψήφο. Γι' αυτό θα κάτσετε και θα περιμένετε μέχρι νεοτέρας διαταγής. Και η νεότερη διαταγή είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές του Μητσοτάκης, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Αυτό το λέει η εκπομπή Παρέμβαση και ο Κώστας Παπαζαφυρίου. Διαφημίσεις και τρέχουμε. Ληστηριασμούς πρώτης κατοικίας αυτή, συσάχθεια λέμε. Του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε σήμερα ομοφόνος να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Κυριακή, την απεύθυνση ενός πλατιού καλέσματος. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι, την απεύθυνση ενός πλατιού καλέσματος? Για πάρτε ένα χαρτί και γράφτε το. Εγώ ίσως είμαι αμόρφωτος. Οι μορφωμένοι να με τηλεφωνήσουν, την απεύθυνση
ενός πλατιού καλέσματος. Γράψτε σε ένα χαρτάκι. Γι' αυτό φαίνεται ότι και η κομενάρα η Πάμελα Άντερσον έδωσε χιλόπιτα στον Αλέξη και δήλωσε, fake news. Και δήλωσε ότι είναι φαν του Γιάννη Βαρουφάκη. Δεν το γουστάρει τον πρωθυπουργό η Πάμελα Άντερσον, τον Βαρουφάκη γουστάρει. Put its islands up for sale to save economy. Όσον αφορά πάρα πολλά μηνύματα που μου ήρθαν αυτή τη στιγμή σχετικά με την καταδίκη κάποιου στελέχους Νέας Δημοκρατίας Νίκου Γεωργιάδη, επειδή καταδικάστηκε για σέλγια σε ένα 15χρονο αγοράκι. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοιες μπούρδες, αλλά θα δώσω μια συμβουλή στον κύριο Μητσοτάκη να βάλει μυαλό, γιατί δεν τα πάει καλά τα πράγματα. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να είναι αρχηγός Νέας Δημοκρατίας και εν δυνάμει πρωθυπουργός, όταν ειλικρινά εγώ προσωπικά που έχω κάποια εμπειρία από θέματα της αρμοδιότητός του, τον βλέπω και γελάω. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, χθες στους Δελφούς να μιλούσε αγγλικά? Στην Ελλάδα μιλούσε αγγλικά για να τον ακούν οι σύνεδροι? Δεν μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα μεταφραστικό team να βάλουν ακουστικά στα αυτιά τους όλοι και να μιλάει την ελληνική γλώσσα ο πρωθυπουργός της Ελλάδος και να γίνεται η μετάφραση από τους μεταφραστές? Είδατε ποτέ τον Ερντογκάν να μιλάει άλλη γλώσσα εκτός από τα τουρκικά? Είδατε ποτέ τον Πούτιν να μιλάει άλλη γλώσσα εκτός από τα ρωσικά? Είδατε ποτέ τον Κινέζο ηγέτη ή τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο που συναντήθηκε προθέσεις με τον Τραμπ να μιλάει άλλη γλώσσα εδώ εκτός από τη γλώσσα της πατρίδος του? Τι θέλουν να παραστήσουν όλα αυτά τα πολιτικά κατασκευάσματα τα οποία εκπροσωπούν αυτό το μέτριο κατασκεύασμα που λέγεται ελληνικός λαός? Γι' αυτό και τους διαλέγετε. Όταν βλέπω τον Τσίπρα να μιλάει σαν κόρακα στα εγγλέζικα, κρα 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 κρα, να έχει διερμηνέα και να μιλάει την ελληνική γλώσσα. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, εκτός από την καρατόμηση της χώρας που είναι προγραμματισμένη στο μέλλον, πάνε να καταργήσουν και την ελληνική γλώσσα? ABCD. Tax rates on profits, capital and large fortune fell in taxation of capital. Actually, ακούστε ρε παιδιά, ακούστε. Demolished. Ακούστε εδώ, ακούστε. Furthermore, όπως Θεούλη μου γλυκέ. From 1997 όπως κατάντια to 2007 in order πέτα τον. Intimidate. Αυτή τη λέξη που είπε η Νοτοπούλου τη γνωρίζετε? Πάρτε ένα χαρτί και γράψτε. Επανανοματοδοτήσουμε. Θα επανανοματοδοτήσουμε την πολιτική για να κάνουμε τους νέους να πιστέψουν. Η Νοτοπούλου γράψε, αν ξεπεράσει το 7%, αλλά τα με τηλεγραφήσετε. Γράψτε το από τώρα. Πριν από λίγους μήνες, που ανέλαβα το ΕΜΑΤ, είχα να αντιμετωπίσω μια μεγάλη πρόκληση. Να γίνουν πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε μικρό ορίζοντα χρονικού που έγινε ακόμα μικρότερος, για να παλέψουμε μαζί για μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχετε αντιληφθεί ότι τζάμπα πήγε η Μακεδονία. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται ο εξευθυλισμός του Τσίπρα και της παρέας του. Εκεί που με τα βαΐων και κλάδων το παλικάρι αυτό επιρεφανευόταν για το ισχυρό ατού της οικονομίας, ήρθαν τα κοράκια των Βρυξελών και του έκοψαν με μια οικονομική σφαλιάρα το βήχα. Η οικονομία ανακάμπτει. Foi uma linda história de amor.
Περιμένουμε λοιπόν από τους απεικιοκράτες οι οποίοι εξασφάλισαν την παράδοση της Μακεδονίας. Τι άλλο θα κάνουν για να εκμεταλλευτούν τον Τσίπρα, ο οποίος πιάστηκε κότσος στην κυριολεξία από τους Ευρωπαίους. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την ανάσταση της οικονομίας. Τι του έμεινε να ξεπουλήσει του Πρωθυπουργού αυτή τη φορά για να σου καλοπιάσει, μπας και πάρει τη δόση. Μήπως υπάρχει πρόγραμμα για την Κύπρο, τη Θράκη, το Αιγαίο. Φανταστείτε να μην είχαμε βγει και από τα μνημόνια, όπως λέει. Αρχίσε λίγο να λέει η άλλη μία επιτυχία της πρώτης φοράς αριστερά. Εγώ θα του πω από αυτό το μικρόφωνο και εις ανώτερα σύντροφε, άντε να δούμε τι θα κάνεις τώρα με αυτή την τόσο πλατιά απεύθυνση. Άκου απεύθυνση. Το φίλο εταίρων. Μήπως όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και επίχειρα της προδοσίας. Μήπως όλοι σας αντιλαμβάνεστε ότι αντί να καταλαγιάσει η οργή για το ξεπούλημα της Μακεδονίας, όπως ανέμεναν οι κυβερνώντες συνεχώς, η οργή εντείνεται. Μήπως τα παλικάρια, τα οποία είναι δόλια παλικάρια, νόμιζαν ότι με τα διάφορα τερτύπια κοροϊδίας των Ελλήνων θα ξεχαστεί η προδοσία. Εγώ του λέω από αυτό το μικρόφωνο, κούνια που σας κούναγε. Και σας πληροφορώ ότι θα υποστείτε μέχρι τέλους τα επίχειρα της προδοσίας. Επίχειρα τα οποία δημιουργήθηκαν επειδή δώσατε σαν αντιπαροχή, λες και ήταν οικόπεδο, το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς για να πάρετε ορισμένα οικονομικά χαρτζηλίκια για να παραμείνετε λίγο παραπάνω στην εξουσία. Χωρίς τα απαιτούμενα έργα υποδομής, χωρίς αναπτυξιακό σχεδιασμό, χωρίς παραγωγικές επενδύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα τείχος προστασίας από τις καταστροφικές συνέπειες της κρίσης. Την ακούσατε την Ελευθερίτσα? Ελευθερίτσα μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Τι μισθό παίρνεις τώρα που μας έγινες υφυπουργός Μακεδονία Θράκης, Ελευθερίτσα μου? Είσαι η μοναδική της παρέας από το καφενείο τα πίνατε ρετσίνες που δεν έγινε υφυπουργός. Για πάρα πολλά χρόνια η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία... Βρε την Ελευθερίτσα μας. Βρε την Ελευθερίτσα μας. Για Βόρεια Ελλάδα τι είπε η Ελευθερίτσα? Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη αφέθηκαν στην τύχη τους. Αφέθηκαν να μαραζώσουν. Και ήρθες εσύ να τη σώσεις, αν δεν πήγαινε σπίτι σου, κορίτσι μου. Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη. Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη. Αν δεν πάνε σπίτι σου, κορίτσι μου. Που κάθεσαι στο ιστορικό Υπουργείο Βόρειο Ελλάδος. Ένα κτίριο που το τίμησε πολιτικές προσωπικότητες. Αν δεν πάνε σπίτι σου. Αρκετά. Ποιος εψήφισε εσένα και έγινες υπουργός? Τι γιουχάισμα ήταν αυτό που έφαγε, Γιώργο Βασίλη στην Τολεμαΐδα? Από την άλλη πλευρά με πληροφορήσανε ότι όλα τα στελέχη του τμήματος ασφάλειας στη Δράμα τους βάλαν στην καραντίνα γιατί δεν προστάτευσαν όπως έπρεπε τον αγγλοεκπαιδευμένο κομμουνιστή που το παίζει υπουργός οικονομικών, κύριο Τσακαλώτα. Τι φωνάζανε στην Πτολεμαϊδα? Η Μακεδονία είναι ελληνική, φωνάζανε. Γερά γερά σαχνάρια του Μελά φωνάζανε. Χαρακτήριζαν ως προδότη τον πρωθυπουργό εκεί στην Πτολεμαϊδα. Κατέστησαν σαφές ότι το ξεπούλημα της Μακεδονίας δεν πρόκειται να ξεχαστεί εύκολα. Βεβαίως, για να προστατευτεί η Γεροβασίλη, τα ΜΑΤ βάλαν μια τεράστια σπίδα και το ξύλο έπεφτε σύννεφο. Μπράβο, μπράβο στην αστυνομία. Δεν φτάνει λοιπόν που μίκριναν την Ελλάδα με την επέσχυτη συμφωνία, οδηγούν και σε σύγκρουση το λαό με τα σώματα ασφαλείας. Σώματα ασφαλείας τα οποία, από ό,τι ξέρω εγώ, υποτίθεται
Γι' αυτό λέγονται και σώματα ασφαλείας, ότι υπάρχουν για να μας προστατεύουν. Βέβαια, Γιώργο Βασίλη είπε το γνωστό παραμύθι ότι αυτοί που διαμαρτύρονται είναι ακραίοι, είναι τάγματα εφόδου, απειλεί τη δημοκρατία, μια δημοκρατία που την έχουν καταργήσει αυτοί, πως πάμε, και χίλιες δυο άλλες βλακίες. Να έχει υπόψη όμως η κυρία Γιώργο Βασίλη και τα λοιπά παλικάρια που καταστρέφουν κυβερνώντας την Ελλάδα, ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που πάντα τρώγεται κρύο. Σε κάθε περίπτωση, σας εύχομαι εντός εισαγωγικών καλή επιτυχία στις απέλπιδες προσπάθειες που κάνετε για να φημώσετε τον πατριωτισμό των Ελλήνων, και σας πληροφορώ ότι όσο απέλπιδες, όσο εντονότητα και να έχουν οι απέλπιδες προσπάθειές σας, ο πατριωτισμός των Ελλήνων διευρύνεται και θα είναι εντονότατος. Πολύ φοβούμαστε, κυρίες και κύριοι, όμως, πως όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, τόσο θα αυξάνεται η απέχθεια απέναντι σε αυτούς οι οποίοι με εθνομηδενιστικές μεθόδους προσπάθησαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα εκτελώντας εντολές για την εθνική καταστροφή τους. Γι' αυτό και στη Βόρεια Ελλάδα θα πάρουν ποσοστά τα οποία θα τα βλέπουν μόνο με μεγενθητικό φακό. Δυστυχώς, τα συντρόφια πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική μειοδοσία οδηγεί αυτομάτως στα πολιτικά τάρταρα και δεν επισκιάζεται μέσω οικονομικών ανταλλαγμάτων. Τα αποτελέσματα των εκλογών, αγαπητέ Τσίπρα, λίγα συντόμως θα επιβεβαιώσουν την εκπομπή παρέμβαση και εμένα προσωπικά. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Φυσκάλψε. Δεν θα λείπει. Απ' την άλλη πλευρά, γνωρίζετε ότι η οικονομία βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω παροχών. Για ποιο λόγο αδιαφορεί η κυβέρνηση στα καμπανάκια που χτυπάει η Κομισιόν? Για ποιο λόγο δεν ενημερώνεται ο ελληνικός λαός για τις ατέλειωτες κίτρινες κάρτες που βγάζουν οι Ευρωπαίοι, κάρτες τις οποίες γυρίζει η ελληνική κυβέρνηση την πλάτη, γιατί δεν θέλει να μαθευτεί αυτό το πράγμα από τους Έλληνες? Μήπως, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, έχεις δαλκά μόνο για τις εκλογές? Γιατί αδιαφορείς για την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να προδίδεις τις αντίστοιχες παραγράφους του Συντάγματος? Μήπως επειδή η αδιαφορία και το ψέμα είναι η μοναδική ειδικότητα που διαθέτεις, βασίζεσαι στο μαξιλάρι των μερικών δισεκατομμυρίων που σου ζώσανε, δισεκατομμύρια τα οποία τα εξασφάλισες με τα ματωμένα πλεονάσματα, φοροπίνοντας το αίμα των Ελλήνων και δημιουργώντας ένα λαό ο οποίος σε ποσοστό 80% κινείται στο πρωτοφανές για την Ευρώπη ποσοστό 80% καθεστώς φτώχειας. Έχεις κάνει επάγγελμα της προσλήψης. Έχεις κάνει επάγγελμα την ελληνοποίηση μεταναστών. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Ελληνοποιούν μετανάστες. Αυτό που έκανε ο Τσοκατζόπουλος. Η μεγάλη κομπίνα που ετοιμάζεις για αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Μητσοτάκη και την παρέα του. Σε πληροφορώ όμως ότι αν τολμήσεις να το κάνεις, τότε της φυλακής τα σίδερα είναι για τους προδότες. Όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα. Συχαίνομαι, κυρίες και κύριοι.
Ψυχαίνω, με παραλαμβάνω. Οποιονδήποτε ασχολείται με την πολιτική, οποιοδήποτε πάει να ασχοληθεί με την πολιτική και δεν τον ενδιαφέρει να κυβερνήσει με τιμιότητα την πατρίδα, δεν τον ενδιαφέρει να προσφέρει στη χώρα, τον ενδιαφέρει όμως πως να μετατρέψει την εξουσία που θα του δώσετε σε αρπακόλα. Τίποτε στην Ελλάδα δεν είναι λειτουργικό. Υπάρχει ένα χάλι που αμφιβάλλω αν υπάρχει ελπίδα να διορθωθεί αν δεν περάσουν 50 χρόνια. Και οπλιστείτε με τεράστια αποθέματα υπομονής. Τα χειρότερα βρίσκονται μπροστά σας. Έρχεται το περιουσιολόγιο. Έρχεται η διασταύρωση του ε9. Έρχεται ειδικός φόρος στην περιουσία που έχετε. Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της κρίσης εντός εισαγωγικών που δημιούργησαν τρεις καταστροφικές κυβερνήσεις του Παπανδρέου, του Σαμαρά και του Τσίπρα να έχουν εξαφανιστεί επιχειρήσεις Κολοσσή. Απολύτως! Πρόσφατα έκλεισε η Ραξεύσκη. Έβαλε λουκέτο η Χαλιβουργική. Κύκλωσε η Φαντουργία. Η Νεοσέτ. Η Αγνό. Τα Μάρκετ Αρβανίτη. Η Σπάιντερ. Η Ηλεκτρονική Αθηνών. Και δεκάδες άλλες κολοσσίες επιχειρήσεις οι οποίες άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες ανεργούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων πεινάνε και οι υπόλοιποι βγάζουν το ψωμί τους μόνο με υποαπασχόληση. Έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε, όλοι λερωμένες σε αυτό το τόπο. Στην αρχαία Ρώμη, όταν σφαζότανε στις αρένες, υπήρχε το σύνθημα από τους τύραννους αυτοκράτορες: άρτος και θέματα. Στη σύγχρονη Ελλάδα ο Τσίπρας άρτο δεν έχει να δώσει στο λαό, διότι μόνο το φόρο κλέβει. Το μόνο που δίνει είναι θεάματα. Άλλωστε με την επιχείρηση θεάματα σας δούλεψε και πήρε την εξουσία. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, λοιπόν, ένας παραγωγός, πληρώνει 243% περισσότερο φόρο από ό,τι πληρώνει ένας βουλευτής. Και η επιχείρηση θεάματα αρχίζει ξεκινώντας από τη δικαιοσύνη, η οποία εμφανίζει το θέμα του Κελπνό. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας Σαλμάς καλείται από τη δικαιοσύνη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έχει πρόβλημα με την Οβάρτης από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες. Και ο Τσουκάτος ήδη λαλάει, και παρά το γεγονός ότι λαλάει, ο Σιμίτης ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Το μόνο κανάλι από τα τηλεοπτικά κανάλια του αθηναϊκού κράτους που πλένουνε με τον τρόπο τους το μυαλό των Ελλήνων, το μόνο κανάλι, επαναλαμβάνω, που δίνει στις δημοσκοπήσεις μικρή διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κανάλι Open του εισαγόμενου εκροσίας δισεκατομμυριούχου που δεν ξέρουμε πού τα κατά δισεκατομμύρια, κυρίου Σαββίδη. Ο Τσίπρας είναι αδίστακτος. Η επιχείρηση αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος βρίσκεται πρώτο πυλόν. Η μόνη λύση κρύβεται
στις παλάμες των χεριών του ελληνικού λαού. Η μόνη λύση είναι να επέλθει μια πολιτική συντριβή για να επανέλθει στο 3% και να πάει στο σπίτι του. Θα επιχειρήσει με διάφορα τερτύπια να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, αλλά και να πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, πάλι θα στήσει καταστάσεις ενεργοποιώντας τις συνιστώσεις, με αποτέλεσμα λίγα συντόμως το 2006 να ξαναγίνουν εκλογές. Θα τους λιώσω. Όταν την Παρασκευή είδα την ομιλία του, αισθάνθηκα αυτό ακριβώς που είχα αισθανθεί το 2000 όταν άκουσα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εγώ θέλω έναν τέτοιο πρόεδρο. Όταν άκουγα τον κύριο Τσίπρα, ήμουν έτοιμος να χειροκροτήσω. Αυτά τα είπε ο κύριος Σαββίδης, ο δισεκατομμυρίουχος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ξανακούστε τον. Όταν την Παρασκευή είδα την ομιλία του, αισθάνθηκα αυτό ακριβώς που είχα αισθανθεί το 2000 όταν άκουσα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εγώ θέλω έναν τέτοιο πρόεδρο. Όταν άκουγα τον κύριο Τσίπρα, ήμουν έτοιμος να χειροκροτήσω. Ο κύριος Σαββίδης συγκρίνει το Τσιπράκι με τον Μέγα Πούτιν. Άλλωστε, ο κύριος Σαββίδης στη λίστα των δισεκατομμυρίουχων δεν είναι στην ελληνική λίστα, είναι στη ρωσική λίστα δισεκατομμυρίουχων. Για θυμάστε λίγο, θυμηθείτε λίγο την Περιστέρα, την Αξιόγλου, την Οτοπούλου και διάφορες άλλες που το παίζανε παραστάτριες και αντί ρούχα φορούσανε τσουβάλια. Τώρα, τις είδατε τώρα πως ντύνονται. Μέσα στη χλίδα ντύνονται οι πρώην κομμουνίστριες. Τώρα έχουν γίνει καπιταλίστριες. В Крыму могилы русских солдат. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην τηλεόραση Βεργίνα και στον κύριο Καλόγυρο. Αυτό το παιχνίδι που παίζει κατηγορώντας συνεχώς τον κύριο Μητσοτάκη δεν χαμπαριάζει τα μυαλά των Ελλήνων τηλεθεατών σου, γιατί βλέπω ότι προσπαθείς να υποτιμάς τον Μητσοτάκη και τις ικανότητες του και να ρίχνεις μπηχτές για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι κουμπάρος σου. Απ' την άλλη μεριά, να στείλω ένα μήνυμα επίσης στον κύριο Καλόγυρο. Περιμένουμε ακόμα να μας αναλύσει με τους ειδικούς αναλυτές που έχει τα τραπεζικά θέματα και μάλιστα να μας πει ορισμένα πράγματα για την Τράπεζα Πειραιός. Και πρέπει να του δώσω μια πληροφορία, δεν έχει ενημερωθεί, ότι το χρηματιστήριο ανεβαίνει, ξεπέρασε τις 700 μονάδες και η Τράπεζα Πειραιός μέσα σε 5 μέρες πήρε 140% αύξηση στην τιμή μετοχής. Αυτό το πράγμα για να διαπιστώσουμε τι ρόλο παίζουν ορισμένα κανάλια, τα οποία νομίζουν ότι ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά παίζουν το παιχνίδι των συγγενών. Κουμπαριά με τον κύριο Γεωργιάδη ο κύριος Καλόγυρος, το Γεωργιάδη υποστηρίζει. Αν δεν απατώμε όμως ο Γεωργιάδης, είναι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Επομένως τι κάνουμε, κουρεύουμε την καρέκλα του κυρίου Μητσοτάκη, διαφημισούλες για να προβληματιστείτε λίγο και επανερχόμαστε. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Συνεχίζουμε. Ποπό μηνύματα από Ασία, Νότιο Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες, ευχαριστώ που ξενυχτάτε. Σκανδιναβία, όλη η Ευρώπη, Δουβλίνο, Λονδίνο, Μάντσεστερ και βεβαίως από την Ελλάδα. Ένα μήνυμα λέει: καλημέρα και αγαπητέ Παπαζαφυρίου. Μην τρέπεσαι, ενημέρωσε τους ακροατές ότι σήμερα η Μούντις αναβάθμισε την ελληνική οικονομία κατά 2 βαθμίδες, Ξάνθη. Όχι κατά 2 βαθμίδες, κατά 2 μονάδες. Και η αναβάθμιση της Μούντις είναι γνωστή εδώ και μερικές μέρες. Όπως έχει κάνει και η Fitch. Αυτό δεν πάει να πει ότι αναβαθμίστηκε η ελληνική οικονομία κατά 2 βαθμίδες για να μαθαίνεις, γιατί θα πάρουμε ένα δεκαετές δάνειο. Και για να στηριχτεί το επιτόκιο 3,90 μας δώσανε μια τυπική αναβάθμιση. Το 3,90 όμως επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο που θα δανειστούμε, φίλα μου,
Είναι τοχογλυφικό επιτόκιο για να μαθαίνεις και λίγο. Δεν διαβάζεις εφημερίδα, πρώτα θα ξέρεις τι είναι η αναβάθμιση και μετά θα μιλάς. Πάμε παρακάτω. Να πω επίσης, λέει, ότι ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν του αρέσει η συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αν εκλεγεί πρωθυπουργός θα τη σεβαστεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, το δήλωσε αυτό, θα τη σεβαστεί. Οπότε όλα αυτά που έλεγε ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις για να την ακυρώσει είναι παραμύθια. Να πείτε επίσης, λέει, ότι του Μητσοτάκη δεν του αρέσει η συμφωνία, το είδαμε αυτό δύο φορές είδε αυτό. Έχω τα προσόντα. Ναι, τρέχουν τα μπατζάκια στα προσόντα. Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω τον Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον φίλο μου τον Παύλο που λέει: έχουν γίνει ποτέ προληπτικές συλλήψεις? Ξέρετε ότι στην Πτολεμαϊδα γίνανε προληπτικές συλλήψεις. Αυτά δεν γινόταν ούτε επί χούντα. Ούτε ο Μαδούρο τα κάνει αυτά. Προληπτικές συλλήψεις. Δηλαδή συλλάβανε κόσμο προληπτικά. Μυστήριο πράγμα. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Συλλάβανε κόσμο προληπτικά. Σήμερα θα πάει και ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, στο Λαγκαδά για να εγκαινιάσει ένα πάρκο το οποίο λέγεται Θεματικό. Και μάλιστα τα εγκαίνια ήταν να γίνουν η ώρα 11. Να με πάρουν από το Λαγκαδά να με ενημερώσουν, αλλά θα γίνει η ώρα 3. Και από ό,τι μαθαίνω, η μισή αστυνομία της Βορείου Ελλάδος είναι εκεί. Ανεπιθύμητο! 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 Είναι συγχρόνος. Μου στέλνουν ένα μήνυμα ένας φίλος μου δημοσκόπος από το Μάντσεστερ, το οποίο λέει: κύριε Κώστα, τα στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ παγώνουν το Μέγαρο Μαξίμου. Το 45% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Επομένως, γιατί παρεξηγείται η κυβέρνηση από ό,τι με ενημερώνουνε και τα έχουνε μαζί μου όταν λέω ότι υπάρχει μια τεράστια δημοσκοπική βουτιά, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας παρατηρείται από τη Λάρισα και πάνω? Από τη Λάρισα και πάνω ο Τσίπρας θα πάρει αστρονομικά τηλεσκόπια για να διακρίνει τα εξευτελιστικά ποσοστά που θα του δώσει ο λαός της Βορείου Ελλάδος. Άρα λοιπόν το δίλημα ήταν πολιτικό κόστος ή εθνικό συμφέρον. Κάθε μέρα επαναλαμβάνω, γίνεται όλο και πιο αισθητή η κατάρρευση των ποσοστών της σημερινής κυβέρνησης. Ενώ η συμφωνία των Πρεσπών και οι απειλές στην οικονομία, επαναλαμβάνω, παρά τις αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων, αυτό είναι μήνυμα για το φιλαράκι από την Ξάνθη που μας μίλησε για τη Μούντις, γιατί πρέπει να σας δίνουμε και μαθήματα οικονομίας. Επαναλαμβάνω, οι απειλές στην οικονομία, παρά την αναβάθμιση των διεθνών οίκων, αποτελούν ισχυρότατα αγκάθια για την ελληνική κυβέρνηση. Αγαπητέ μου φίλε, για να μορφώνεσαι και στην Ξάνθη, όταν αναβαθμίζεται η οικονομία μερικές μέρες πριν εγκριθεί το δάνειο που θα πάρουμε περίπου 5 δισεκατομμύρια από διάφορους οίκους του εξωτερικού, για να δοθεί το τοκογλυφικό επιτόκιο πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Η οικονομία είναι κλίμα. Πώς είναι το κλίμα του καιρού που ανάλογα με το κρύο, τη ζέστη και τα λοιπά φοράς και τα ρούχα σου, τέτοια ρούχα σε φοράνε όταν έρχεται η ώρα να δανειστείς. Το κλίμα λοιπόν τώρα λέει: θέλετε λεφτά? Βεβαίως, με 3,9% πάρτε τα δισεκατομμύρια, όταν η Πορτογαλία δανείζεται με 0,5%. Καταλάβατε? Όταν η Ιαπωνία δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο, με -0% δανείζεται και έχει 9,3 εκατομμύρια εξωτερικό χρέος. Άμα δεν ξέρετε, δεν θα μιλάτε. Αυτό είναι το κουσούρι σε αυτή τη χώρα, ότι όλοι νομίζουν τα ξέρουν όλα. Η οικονομία είναι πολύ απλή εάν την δεις με σωστό μάτι, και πάρα πολύ δυσεπίλητη αν την δεις με αλήθωρο μάτι. Γι' αυτό στείλε μήνυμα, αλλά όχι μπούρδες.
ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Μου είχε στείλει ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Νασιούλας, ο υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος έλεγε ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο, που μας φόρεσε το μνημόνιο, διορίστηκε μετά διευθυντής στα κεντρικά γραφεία της Goldman Sachs στο Παρίσι. Πολλά τα λεφτά, ρε. Αφού λοιπόν ο Μπαρόζο μας τον έβαλε βαθιά, ξέρετε πού, υπομορφή μνημονίου μας τον έβαλε, όχι τίποτα άλλο για να μην παρεξηγηθούμε, του είπανε μπράβο παιδί μου, μας έφερε στο φρούτο που λέγεται Ελλάδα για να οικονομήσουμε, πήρε τώρα διευθυντής στα κεντρικά γραφεία της Goldman Sachs στο Παρίσι. Το γενετήσιο σου όργανο και την υπογραφή σου πρέπει να προσθέσεις που το βάζεις. Αναμφίβολα. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια αυτά που άκουσα προθέσει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ότι ο Σόρος έδωσε χρήματα υπομορφήν βοήθειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Αθηναίων, δηλαδή στον κύριο Μπουτάρη και στον κύριο Καμίνη. Κάποιος σαρής ήταν καλεσμένος σε μια εκπομπή, ο οποίος είπε ότι ναι, ο κύριος Σόρος έδωσε χρήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Είναι δυνατόν να οδηγάς αυτή την πόλη και να χοροπηδά συνέχεια? Εδώ μέση δεν είχα, μέση απέκτησα. Χοροπηδάει το αυτοκίνητο, αφέρα τα κουβέρτα. Απ' την άλλη μεριά, να στείλω ένα μήνυμα στον διοικητή του νοσοκομείου Κιλκής, ο οποίος έκανε δηλώσεις και είπε ότι φταίνει οι προηγούμενοι για τα προβλήματα που έχει το νοσοκομείο Κιλκής. Το νοσοκομείο Κιλκής, πρέπει να πω, ότι έχει από τις αρτιότερες ορθοπαιδικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Αλλά έχει πολλά προβλήματα. Γι' αυτά φταίνε οι προηγούμενοι υποδιοικητής, ο σημερινός του νοσοκομείου Κιλκής, που διορίστηκε από σημερινή κυβέρνηση. Αυτό το κουσούρι. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, τους παίρνει όλους αμπάρισα. Δεν μένουν ικανείς στις θέσεις τους. Πας και βλέπεις τα υπουργεία και βλέπεις ότι μιλάς με ανθρώπους που έχουν σοβαρές θέσεις, όχι απλά. Κυβερνάνε τη χώρα. Και μιλάς και λες σε καφενείο. Και να πω στον διοικητή του νοσοκομείου Κιλκής ότι λίγα συντόμως θα φροντίσω να πάει σπίτι του, διότι με την υγεία δεν παίζονται παιχνίδια μέσω δηλώσεων, και ούτε η κομματική ταυτότητα του κυρίου διοικητού είναι αυτή που θα προσδιορίσει το άγχος των ασθενών του νοσοκομείου Κιλκής για να έχουν πρόβλημα ακούγοντας αυτές τις αεριολογίες που λέει. Λίγα συντόμως θα φροντίσω εγώ προσωπικά, κύριε διοικητά, να πάω στο σπίτι σου. Με την υγεία δεν παίζουνε, και οι διοικητές νοσοκομείων απαγορεύεται να μιλάνε. Επιτρέπεται μόνο να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους άρρωστους. Και προχωράμε άμεσα στην πρόσληψη 5.000 νοσηλευτών και γιατρών, ώστε να καλυφθούν τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία. Εντός του 2017 ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα για την πρόσληψη 10.000 γιατρών και νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Ρε παιδιά, τι επαγγελματίας ψεύτης είναι ο κύριος? 5.000 η μία, 10.000 την άλλη. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ήρθε ένα μήνυμα από κάποιο, καλημέρα, θα μας πείτε για το αγαπημένο παιδί της Νέας Δημοκρατίας, το Μαρινάκι. Ή Κανιτζής, πρώην νεοδημοκράτης, μη Νέα Δεξιά. Η Νέα Δεξιά είναι του φίλου μου, του Φαΐλου του Κρανιδιώτη. Αυτό το τι κάνει τζιζ, αγόρι μου, δεν αντιλαμβάνουμε τι είναι, αλλά μαλακίες εμένα δεν θα λέτε. Εντάξει. Αυτά είναι βλακίες. Και βλάκες δεν γουστάρω. Και σου κάνω χάρη που διαβάζω το μήνυμα σου. Όχι βλακίες. Αυτά σε ποδοσφαιρικές εκπομπές. Δεν έχω καμία προσωπική σχέση με τον κύριο Μαρινάκη. Μας πρίξατε όλη τη βδομάδα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με το κύπελο και με τον Ολυμπιακό που έχαζε. Σκασίλα μας αν έχασε ο Ολυμπιακός. Κατά καιρούς τεράστιες ομάδες στην Ευρώπη επεκλήθησαν από τα κύπελα και τέτοιες βλακίες δεν ακούσαμε. Γέμισε το διαδίκτυο. Είχαμε τον πέναλτι του ΠΑΟΚ. Δεν δόθηκε, λέει, πέναλτι στο 15, στο παιχνίδι με τον Πανιόνι, στο 15ο λεπτό που τράβηξαν τη φανέλα του Κρέσπο. Ήτανε πέναλτι. Άρα το σκορ ήταν 0-0. Δεν το έδωσε τον πέναλτι. Και τι έγινε αν το δίνε? Δεν είχε διαμορφωθεί το σκορ. Αλλά όταν δίνεις πέναλτι ανύπαρτο στο τελευταίο λεπτό, τότε διαμορφώνεις το σκορ. Οπότε δίνεις την πρόκληση. Δεν θέλω μπούρδες να ακούω. Ήταν 3-2. Όχι, δεν είχε πρόκληση. Με το 4-2 είχε πρόκληση. Με το 3-2 δεν είχε.
Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης που έχει την τηλεόραση ΑΡΤ κάνει μια εκπομπή κάθε απόγευμα εν κατακλείδη, η οποία μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένη στο γύρο που αν γύρω στις 5-5.30 εκεί μέσα. Και στην προθεσινή εκπομπή εν κατακλείδη του φίλου μου του Γιώργου του Καρατζαφέρη άκουσα να λέω ορισμένα πράγματα για κάποιο Βελόπουλο ο οποίος έχει απέτηση από τον ελληνικό λαό να του δώσει την ψήφο για να βγει το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί μέσα στη Βουλή. Ο κύριος Καρατζαφέρης είπε πράγματα και θάματα για τον κύριο αυτό και επειδή ο κύριος αυτός τόλμησε ή διανοήθηκε να ασχοληθεί και με μένα νομίζοντας ότι αυτό το παιδάκι που περνούσε από το γραφείο μου κατά καιρούς και ζητούσε διάφορα πράγματα στο παρελθόν ότι εδώ πέρα τρώμε παραμυθάκι, για να αφιερώσουμε μερικά λεφτά στον κύριο αυτόν. Όταν το άκουσουν να πάρεις ένα χιλιάρικο και να βγεις σε μια εκπομπή, να κάνεις τον δημοσιογράφο, να τον κάνεις, τον παριστάνεις, δεν είσαι δημοσιογράφος, ξαφνικά το τιμήκες στα 57 σου, στα 58, στα 60 σου, ότι έχεις δημοσιογράφος, ενώ ταυτόχρονος παίρνεις και σύνταξη από το δημόσιο, μπορείς να λες τι θέλεις. Μπορείς να είσαι πολύ βρωμιάρης. Πιο βρωμιάρης δεν γίνεται. Να το πες εθνοπατριώτης, μεγάλος Έλληνας, για να δημιουργήσει προβλήματα σε άλλους ανθρώπους που δεν ασχοληθήκαν ποτέ μαζί σου. Και ούτε έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με κανένα πολυφάδι. Αλλά το κάνω αυτό γιατί η υπομονή εκλαμβάνεται από αυτούς ως ανοχή ή ως ανεκτικότητα. Είστε απολυφάδια. Και το λέω ευθέως πλέον. Από την αρχή παρακαλώ, ξαναβάλτο. Όταν το άκουσουν να πάρεις ένα χιλιάρικο και να βγεις σε μια εκπομπή, να κάνεις τον δημοσιογράφο, να τον κάνεις, τον παριστάνεις, δεν είσαι δημοσιογράφος, ξαφνικά το θυμήκες στα 57 σου, στα 58, στα 60 σου, ότι έχεις δημοσιογράφος, ενώ ταυτόχρονος παίρνεις και σύνταξη από το δημόσιο, μπορείς να λες τι θέλεις. Μπορείς να είσαι πολύ βρωμιάρης. Πιο βρωμιάρης δεν γίνεται. Να το πες εθνοπατριώτης, μεγάλος Έλληνας, για να δημιουργήσεις προβλήματα σε άλλους ανθρώπους που δεν ασχοληθήκαν ποτέ μαζί σου. Και ούτε έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με κανένα πολυφάδι. Αλλά το κάνω αυτό γιατί η υπομονή εκλαμβάνεται από αυτούς ως ανοχή ή ως ανεκτικότητα. Είστε απολυφάδια. Και το... Αυτό το απολυφάδι, κυρίες και κύριοι, που ακούσατε να λέει ο τύπος αυτός που, είναι, που λέγεται Βελόπουλος, είστε απολυφάδια. Αυτό το απολυφάδι συνεργάζεται μαζί του τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων. Επομένως ο κύριος Βελόπουλος που δεν ασχολείται με απολυφάδι πήρε το απολυφάδι, επομένως όμοιος ομοίου υπελάζει. Συνέχισε. Για να δημιουργήσει προβλήματα σε άλλους ανθρώπους που δεν ασχοληθήκαν ποτέ μαζί σου. Και ούτε έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με κανένα πολυφάδι. Αλλά το κάνω αυτό γιατί η υπομονή εκλαμβάνεται από αυτούς ως ανοχή ή ως ανεκτικότητα. Είστε απολυφάδια. Και το λέω ευθέως πλέον. Όταν υπηρετείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικό πτώμα και προσπαθείτε μέσω αυτού να αναλυθείτε, είτε για να πουλήσετε κανένα φίλο παραπάνω στην εφημερίδα, είτε να κάνετε μεγαλύτερη τηλεθέαση, είτε μεγαλύτερη ακροματικότητα στο ραδιοφωνό σας. Το πολιτικό πτώμα είναι ο κύριος Καρατζαφέρης. Ο οποίος κύριος Καρατζαφέρης τον έκανε άνθρωπο τον τύπο αυτό να. Και μέσω του Καρατζαφέρη μπήκε στη Βουλή. Και το λέω και ένα ραδιόφωνο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί γίνεται ο χαμός. Αυτός πάει είμαι εγώ τώρα, εγώ είμαι αυτός. 80 χρονών. Που ξαφνικά. 80 χρονών έγινε. 80 χρονών, ξαβάλτο λίγο. Το ίδιο πράγμα αυτό που καταγγέλλεται. Και το λέω και ένα ραδιόφωνο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί γίνεται ο χαμός. Υπάρχει ένας παππούς 80 χρονών, που ξαφνικά. Πώς λέγεται, Παπαδρέχας. Θυμήθηκε τη δημοσιογραφία. Αποτυχημένος κατά το παρελθόν επιχειρηματίας, όπως μου λένε, όπως κάνει δημοσιογράφο. Κάνει, ακούσα ραδιόφωνο αθλητικό. Και βρίζει όλο τον κόσμο, βρίζει. Αντιγράφει τον Ναχείο από την Αθήνα. Ποιος. Λέει για να αποκτήσει οντότητα. Την απέκτησε την οντότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Όποιος βρίζει, ή ο τρόλος του χωριού είναι, ή τον ακούνε οι αγανακτισμένοι αυτοί που το μυαλό τους φτάνει μέχρι εκεί. Αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, με τι έχουμε μπλέξει. Υπάρχουν άνθρωποι σαν και αυτό που ακούσατε προηγουμένως, ο οποίος πουλάει προϊόντα και πολιτική μέσω διαφόρων εκπομπών που κάνει, δικαίωμά του είναι, αλλά δεν μας λέει ότι τα προϊόντα του τα κατασκευάζει στη Βουλγαρία. Αγιορείτικες ευλογίες. Σαν όταν επιβάτες λευκούς εκ των μέσα στην Έλληνες μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του. Δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Το τι λάσπη έχω δεχθεί δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πλαστά μονταρισμένα βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Μέσα στην Έλληνες μου
έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επιστολή δική του, δικές του. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Ραζέα! Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα? Που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε? Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να τη, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος. Την έγραψε ο ίδιος. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος. Νιώθω δέος και... Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα? Το τι λάσπη έχω δεχθεί δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αγιορείτικες ευλογίες. Κυρίες και κύριοι, θα στείλω τα συγχαρητήριά μου στον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο, ο οποίος έστειλε στην κυβέρνηση ένα πύρινο μήνυμα σχετικά με τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι στο στρατόπεδο της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, το στρατόπεδο Γιοργούλα, θα το διαθέσουν για να γίνει hot spot και να εγκατασταθούν λαθρομετανάστες, παύλα πρόσφυγες, μέσω της δημιουργίας ενός νέου hot spot. Ο κύριος Μπέος έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση και λέει θα χυθεί αίμα αν μας φέρετε πρόσφυγες. Την ώρα που οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε πως οι μετανάστες κρατούν ζωντανές τις γειτονιές και ανοιχτά τα σχολεία στα νησιά, εκφράζεται αγανάκτηση από τον Μπέο σχετικά με αυτό το πράγμα. Θα έχουμε άσχημες εξελίξεις, είπε ο φίλος μου Αχιλλέας. Εύχομαι να μην επιλέξουν το στρατόπεδο Γιοργούλα για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Όσο είμαι εγώ δήμαρχος της πόλης, κανείς δεν θα παίξει με την πόλη, με την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των πολιτών. Στο κέντρο της πόλης δεν πρόκειται να φέρουν πρόσφυγες όσο θα είμαι εγώ. Μόνο αν φέρουν τάγκς θα μπορέσουν να τους φέρουν. Εγώ δεν άφησα κανέναν εδώ από αυτούς που υπάρχουν να πεινάσει. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά δεν θα βάλω στην ίδια ζυγαριά το Βολιώτη με οποιοδήποτε άλλο. Τους τάισα, τους έδινα να φάνε, δεν άφησα κανέναν ταλαιπωρημένο, δεν άφησα κανέναν να κλέψει, να κρυώσει, να αρρωστήσει, αλλά δεν θα μετατρέψουμε τον Βόλο σε ένα hot spot, πράγμα το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχει μετατρεπεί η χώρα μας σε ένα τέλειωτο hot spot με κάθε λογής ανθρώπους του τρίτου και όχι μόνο κόσμου να κινούνται και να δρούν ανεξέλεγκτα έχοντας και απαιτήσεις. Και αν έχετε παρατηρήσει, έχει αυξηθεί πάνω από 3.000% η εγκληματικότητα, γίνονται κάθε μέρα ακραία εγκλήματα, ακραίες κλοπές, ακραία βασανιστήρια, κάθε μέρα συμβαίνει αυτό το πράγμα και οι πληροφορίες λένε ότι το 100% των εγκληματιών ανήκει σε αυτούς όλους οι οποίοι λέγονται λαθροεισαγόμενοι, λαθροεισβολείς, λαθρομετανάστες. Ωραία, να σας αφήσω και με το δικαστήριο. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Μπέο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ένα μήνυμα σχετικά με το νοσοκομείο Κυλκής. Η γιαγιά της κοπέλας μου πέρσι έπαθε εγκεφαλικό και πήγε στο νοσοκομείο του Κυλκής και της είπαν ότι έπαθε ήλικο και την έσυνα πίσω σπίτι της. Ευτυχώς που την έφεραν στη Θεσσαλονίκη και τη σώσαν τη γυναίκα. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και χαίρομαι που το αναδεικνύεται αυτό το θέμα. Κύριε Παζαφυρί, όλες οι υπουργίνες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν όλες κάτι φωνές καβλιάρικες, λέει το μήνυμα. Η Γεροβασιλείου μιλάει σαν Ταλικέρης. Η Νοτοπούλου με βαριά ειδονική φωνή. Τώρα ακούω και την Ελευθερίτσα του Υπουργείου μας και αυτή μπάσα ερεθιστική. Τελικά έχουν δίκιο. Οι αριστερές πρέπει να κάνουν τα καλύτερα και τα λοιπά και να τα απολαμβάνουν όλα. Από η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη απέτυχαν την τύχη τους. Γρήπη. 91 οι νεκροί. 17 εθάνατοι μέσα σε μία εβδομάδα από την επιδημία. 316
άτομα νοσηλεύτηκαν σε εντατικές. Τα επίσημα στοιχεία προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας. Δεν τα έχω εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι ότι 91 συνάνθρωποι πεθάναν από επιπλοκές. Το ευχάριστο είναι ότι από ό,τι βλέπω εδώ, ο Μάρτιος δεν θα παρουσιάσει καιρικά φαινόμενα σαν και αυτά τα οποία λέγανε ορισμένοι, ακραία δηλαδή πάλι. Οπότε αν ο καιρός είναι καλός και μαλακώσει, τότε αναμένεται το Μάρτιο να μην έχουμε συμπτώματα ενοχλητικά και δολοφονικά συγχρόνως από την γρήπη. Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την Αλτοράντο Gold, με την οποία θα ασχοληθούμε πάρα πολύ εμπεριστατωμένα όταν έρθει η ώρα. Η Eldorado Gold έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή αντεπίθεση, ή αλλιώς να το πω διαφορετικά, προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο. Εάν προσπαθήσει να πεις κάποιος στη σελίδα της Eldorado, θα δει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι περισσότερο περιβαλλοντολογική ΜΚΟ, η οποία ενδιαφέρεται για την οικολογική ισορροπία της Χαλκιδικής, παρά εταιρεία που εξάγει χρυσό, όταν η μέθοδος εξαγωγής του χρυσού, από ό,τι μου είχε πει τις προάλλες που είχα βγάλει εδώ καλεσμένο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, γίνεται με κιάνιο. Η Ελντοράντο προσπαθεί να διαφημίσει λέγοντας πρώτα το περιβάλλον. Οπότε θα δει φωτογραφίες με λιβάδια, λουλούδια, χορηγίες, υποδηλατοδρομίες, αποκατάσταση του βυθού και τρίχες κατσαρές. Όλα αυτά είναι μία μορφή φαρσοκομωδίας, όταν βλέπεις δύο υπαλλήλους Ελντοράντου να φροντίζουν μία πικροδάφνη και οι ίδιοι την ώρα που φροντίζουν την πικροδάφνη είναι ντυμένοι με χαρακτηριστικά φωσφορούχα γυλαίκα και φορά προστατευτικά κράνη. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να φοράς φωσφορούχο γελέκο και προστατευτικό κράνος και να πηγαίνεις να προστατεύσεις μία πικροδάφνη. Η Ελλάδα έχει αριθμό 10 εκατομμύρια. Το θέμα της Ελντοράντο θα με απασχολήσει. Έρχονται πληροφορίες από διάφορους φορείς της περιοχής, οι οποίες είναι ενοχλητικές. Λένε ότι θα δημιουργήσουν υποδομές τέτοιες οι οποίες δεν θα δημιουργήσουν ρογματώσεις στα σπίτια ή μετακινήσεις του εδάφους κτλ. Κτλ. Μπορούν να κάνουν βέβαια στεγανά σημεία για να βάζουν τα απόβλητα, αλλά με ένα σεισμό, εάν έχουμε ρογμές στον πάτο αυτών των σημείων, τότε θα απορροφηθεί ό,τι βλαβορέχουν τα απόβλητα και θα καταστρέψουν τα πάντα με πρώτο και καλύτερο το νεράκι. Δυστυχώς, η στρατηγική του Πρωθυπουργού δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στην περίπτωση της επένδυσης της Eldorado Gold. Όπως αντιλαμβάνεστε, το νερό είναι ένα πράγμα που συγκοινωνεί υπογείως παντού. Εάν μολυθεί δηλαδή το νερό εκεί που είναι η Eldorado, θα μολυθεί όλο το νερό της Χαλκιδικής. Επομένως, μπορεί να υπάρχει χρυσό, μπορεί να υπάρχει Ελντοράντο, αλλά εγώ προτιμώ η Χαλκιδική να γίνει μια διεθνώς υπερμοντέρνα περιοχή έλκυσης τουριστών για να φέρνει το περίφημο τουριστικό συνάλλαγμα, παρά μια περιοχή, επειδή έχει χρυσό, να μετατραπεί σε ένα κίνδυνο θάνατο για το μέλλον της μαγευτικής Χαλκιδικής. Και σε τελευταία ανάλυση, ο χρυσός είναι κάτι το προσωρινό, τον βγάζεις, τον παίρνεις και εξαφανίζεσαι και αφήνεις τη μόλυνση, ενώ ο τουρισμός είναι κάτι το μόνιμο. Αφιερωμένο στην Eldorado Gold. Το πρώτο στοιχείο, μια αξιόπιστη και διαφανής εταιρεία, αποτελεί το...